Αυτό είναι γιατί μετά πρέπει να κάνω το synchronization. Έχω το ε, editing. Δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Μπράβο, δεν το είχα κάνει Τι ποτέ. Την πρώτη φορά δεν το έκανα. Και το μετάγνωσαι γιατί δεν το βρίσκα μετά πουθενά. Γιατί θα θα φαίνονταν βραζιλιάνικο. <laughs> Έπρεπε να γυρίσουμε μετά το, το μεταγλωτισμένο του το κομμάτι. Εσύ έχει εμπειρία και στι μεταγνωτήσει. Ναι, έχω κάνει αρκετά χρόνια. Λοιπόν. Πολλά. Με ρώτησε λοιπόν, πριν, πολύ σωστά, γιατί, σε, γιατί επέλεξε, γιατί σε ήθελα σαν καλεσμένο. Ναι, γιατί στηρίχθηκα αυτό που είπε, ότι θέλει αυτή την ιδιωτική συνομιλία που την, μετά τη μεταφέρει στο διαδίκτυο. Μπράβο. Κάνει επιλογή κάποιων ανθρώπων. Και απόρρισα φυσικό επόμενο, γιατί με επέλεξε. Έχω πολύ σωστά. Έχω μόνο ένα ε, κανόνα, αυτό που σου είπα πριν. Να φέρνω άτομα τα οποία ε, τα εκτιμώ ή ε, μπορεί να μην τα έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά εκτιμώ αυτό που κάνουν και θέλω να μάθω περισσότερο για αυτού και για αυτό που κάνουν. Οπότε είναι αυτό. Αλλιώ δεν θα βγει και μεταξύ μα. Διαφορετικά με, δεν θα, θα βγει καθόλου συζήτηση. Αν είναι να φέρω κάποιον απλώ γιατί πρέπει να φέρω τον Α, το Χ, Ψ, δεν θα λειτουργήσει. Δεν πάω να φέρω να μου πει ότι με αυτόν θα κάνει κάποιο τύπο επιτυχία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτό ο σκοπό. Ε, πρέπει να έχει μια προσωπική προσλαμβάνουσα ε, ε, από αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβώ. Αυτό είναι το, το, μόνο κλειδί. Λοιπόν, τι με όθησε να κάνω αυτό. Σου είπα πριν, για μένα αυτό, ε, η συζήτηση με ένα άτομο που έχει να μου δώσει πράγματα και έχω να δώσει και εγώ πράγματα, αυτή η διαλεκτική λοιπόν, διαβάζοντας, ξεκινώντας, σου πω μια ιστορία, έκανα διδακτορικό, σου είπα ήμουν εξωτερικό χρόνια και τα λοιπά, mm. ε, το διδακτορικό το έκανα, ήμουν αρκετά τυχερός να το κάνω στο ιταλόφωνο κομμάτι της Ελβετίας. Γιατί έτσι, πώς. <σχεδιά> αυτό. Πώς, αυτό εκεί και τα λοιπά, είναι μια κομμάτι μια άλλη ιστορία. θα το πούμε κάποια <σχεδιά> στιγμή. Γιατί ήταν τυχερό αυτό. Γιατί ο τομέα μα, η έρευνα δηλαδή που κάνουμε και τα λοιπά, βασίζεται στο ότι πρέπει να βρει ε, τον καθηγητή, τον supervisor, το οποίο τα πολύ ερευνητικά στο κομμάτι που κάνετε. Και είναι πολύ, είναι πολύ, συγκεκριμένο αυτό. Μπορεί να είναι με κάποιον ο οποίο είναι στην Ελβετία, μπορεί να είναι με κάποιον που είναι στη Βενεζουέλα. Λέει. Λίγο πολύ ε, στον τομέα μου υπάρχουν σχεδόν παντού στα μεγάλα πανεπιστήμια στι περισσότερε χώρε, αλλά δεν είναι και το το timing πάντα. Δηλαδή πρέπει να είναι και το timing σωστό. Ότι με ό,τι το έχω τελειώσει εγώ, τότε ο άλλο να ψάχνει να έχει πάρει χρήματα από ένα project. Έτσι λειτουργούμε εμείς. Mm -hmm. Δηλαδή πρώτα καταθέτει την ερευνητική σου πρόταση, αυτή γίνεται δεκτή, παίρνει τα χρήματα και μετά ψάχνει να δει συνεργάτε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σε μένα διδακτορικού ή καθηγήτρια που συνεργάστηκα. Λάρα Πότσι. Δεν θα το ακούσει ποτέ γιατί είναι Ιταλίδα, αλλά δεν πειράζει. δεν ξέρει. Δύσκολο. Δύσκολο. λοιπόν, επομένω. Κατέληξα εκεί. Τι θέλω να πω. Ήμουν αρκετά πάλι τυχερό. Ε, έπρεπε να πάρουμε κάποια επιλογή. Ήταν υποχρεωτικό αυτό. Εγώ δεν ήθελα να πάρω κάποιο μάθημα που να ένιωθω ότι ήταν κοντά σε αυτό που έκανα. παρόλα αυτά είχα την τύχη να έρθει τότε ένα καθηγητή από την Ολλανδία. 70 τόσο χρόνων τότε, ναι, Ναι, Όταν το σπαλικάρι. Ναι, το πώ το είπε. Εδώ στο μυαλό είναι η ειλικρίνη. <laughs> Φανέμερεν φαν και εσύ, Φάνα μου, μα ακού, Ολλανδό. Δεν θα μάθουν αυτή οι ελληνικά ποτέ, ποτέ. Για ποιο λόγο το κάνω στα ελληνικά είναι η επόμενη, η σωστή ερώτηση τελικά. Πρώτα απ' όλα, γιατί θα να σου μιλήσω εγώ. Όπω λοιπόν, αλλιώ. Ναι. <laughs> και ένα Ολλανδό με έμαθε για τη διαλεκτική. Mm. Και με δίδαξε για τη διαλεκτική όπω τη μάθαν, την εισήγανε πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνε. Και μου φάνηκε μαγικό αυτό. Γιατί ξαφνικά μου εξηγεί πώ λειτουργεί η διαλεκτική, μου εξηγεί πώ. Ερχόμαστε να λύσουμε μια διαφωνία με το διάλογο, να διαλεχθούμε. Θέση-αντίθεση-σύνθεση. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό είχε κάνει και έρευνα, που το έχει πάει παρακάτω. Είχε θέσει κανόνε συγκεκριμένου. Είχε θέσει συγκεκριμένα τι, τι θέση παίρνει αυτό ο πρωτάγωνist και ο antagonist. Mm -hmm. Όπω το θέατρο. Δεν είναι πολύ διαφορετικό. Όπω στην καθημερινή μα ζωή. Και σε σχέση, βλέπω, σε σχέση είναι δηλαδή. Και δικό. βλέπω, είδα λοιπόν εκεί, πολύ ενδιαφέρον, πώ πολλέ φορέ αυτό που ε, μα δίδα και αυτό με τη διαλεκτρική, και μα δίνει με παραδείγματα καθημερινά πώς, πόσα λογικά σφάλματα λοιπόν, όπω τα είχε πει ένα στου του πρώτου Αριστοτέλη που είχε μιλήσει για τα φάλαση, ή αλλιώ λογικά σφάλματα, η αλλιω λογικα πλάνη, τα έβλεπα παντού ξαφνικά γύρω μου. Ξαφνικά δηλαδή ένα άνθρωπο 70 χρονών είχε ακόμα το πάθο να κάνει κάτι ώστε να φύγει από την Ολλανδία, να έρθει να επισκέπτε για λίγου μήνε στην Ελβετία. Και να μα πει τι, κάτι τη διαλεκτική που είχαν ξεκινήσει αρχαίοι Έλληνε χρόνια πριν. Και εγώ, όντα Έλληνε, δεν, δεν είχα ιδέα. Mm -hmm. γιατί, γιατί, δεν το είχα διδαχθεί ποτέ στο σχολείο και μόνο μου δεν το έψαξα ποτέ. Και μου φάνηκε εκπληκτικό. Ξαφνικά με, με εισάγει σε ένα πεδίο που ξαφνικά το βλέπω παντού μπροστά μου. Ήταν μπροστά μου, αλλά εγώ δεν το βλέπα. Δηλαδή, τι μου έδωσε, μου έδωσε ένα καινούριο ζευγάρι μάτια. Ναι, έτσι. Είναι. Και λέω τι εκπληκτικό είναι αυτό. Η εμπνευσμένη, πώ να το πω, εκπαιδευτική γενικώ, είτε είναι σκηνοθέτη, είτε είναι δάσκαλο, είτε είναι καθηγητή, είτε είναι γονιό, είτε είναι οτιδήποτε, αυτό σου κάνει. Δίνει ουσιαστικά ένα καινούριο ζευγάρι μάτια και ένα καινούριο ζευγάρι αυτιά. Γιατί πολλέ φορέ βλέπουμε πράγματα, αλλά δεν τα ακούμε. Τι σημαίνει ακούω, κατά τη γνώμη μου, το το οπτικό πολλές φορές μπορεί να είναι ή μπορεί να είναι ψευδαισθητικό. Οπότε χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπε διαργασίες για να το κάνεις κτήμα σου. Άρα ο σωστός ε, παιδαγωγός σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε οποιοδήποτε στάδιο, αυτό που σου κάνει είναι σε πάρει από το χέρι και να σου δείξει ένα καινούργιο μονοπάτι. Τώρα πώς θα το περπατήσεις, τι θα κάνεις, αυτό είναι πάντα δική σου δικό σου θέμα και δική σου εξίσωση ικανοτήτων και ετοιμότητα. Αν είσαι έτοιμο να το περπατήσει. Ακριβώ. Αυτό εγώ το βιώνω συνέχεια στη δουλειά μου. Για, για πες μου ένα παράδειγμα, αν θέλει από αυτό. Ε, αν έχει κάτι πρόχειρο. Πρόχειρο. Ναι, έχω πρόχειρο. Αυτή τη στιγμή δουλεύω με έναν σπουδαίο άνθρωπο, την Ελένη Τη Κώτη, το Επικολονό όπου έχει το δικό του το σύστημα είναι τελείως διαφορετικό από άλλους σκηνοθέτες. Ε, είμαι 50 χρονών, δουλεύω από το 92 στο θέατρο εγώ και σε αυτή είμαι άλλη μια φορά πάλι μαθητής με το μολύβι, με τη γόμα, με τη φυσική ε. κρατάω ήταν κάτι που δεν το ήξερα, που δεν το είχα ξανακάνει αν λοιπόν εκεί αντιδράσεις, αντισταθείς, βγουν οι σου ή οι ψεύδα σου και δεν αφαιθείς να δει τι σου φέρνει αυτό ο άνθρωπο, κάτι καινούριο. Σου πάει δεν σου πάει, είναι ένα επόμενο στάδιο να το τσεκάρει. Ναι, ναι. Τώρα όμω έχω αυτό μπροστά μου. Ε, γιατί βρέθηκα εκεί, δεν έχει σημασία. Πολλέ παράμετροι. Γιατί με φώναξε, γιατί το ήθελα, γιατί πέρασα από μια αντιστοιχία, δεν έχει σημασία. Βρέθηκα. Αφού βρέθηκα, μπορώ να εισπράξω αυτό που μου δίνει σαν εκπαιδευτικό, με την έννοια σκηνοθέτηση ναι, 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 ναι. και να δω πού θα με πάει. Και είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Αυτό, ήθελα να σου πω. Και πόσο δύσκολο είναι, το είπε και πριν μόνο σου, πόσο δύσκολο είναι ξαφνικά σε οποιοδήποτε, όταν, ειδικά όταν αποχωρά ηλικιακά. Και εγώ το έχω νιώσει αυτό πολλέ φορέ στη ζωή μου και είμαι προ το 32 και το έχω νιώσει ήδη αρκετέ φορέ. Και, και κλωτσά. Να, γίνεσαι, σε... να Ναι, ναι, για να γίνει μαθητή ξανά. Ενώ, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο μόνο τρόπο να μεγαλώσει. Αυτό. Έχει να κάνει βέβαια και με την έπνευση που θα σου. που θα σου, ε, το λένε, θα σου μεταφέρει ο απέναντι. Έχει να κάνει με πάρα πολλά. Και κυρίω όμω έχει να κάνει με το πόσο εσύ παραμένει ανοιχτό. Δεν είναι εύκολο. Ειδικά σε δουλειέ οι οποίε απαιτούν ένα σύστημα όχι ακριβώ γνώση. Γιατί η γνώση είναι λίγο πιο δύσκολο να την. να την. Να την πώς να το πω. να την αλλοιώσει ή να τη με άλλο μάτι όταν έχει κάνει ένα διδακτορικό, έχει κάνει ένα διδακτορικό. Ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω από όταν ήσουν απλό πτυχιούχο. Όταν είσαι πτυχιούχο, ξέρει πολλά πράγματα όταν ήσουν απόφυτο λυκείου. Ενώ όταν η... δεν είναι ακριβώ η γνώση, αλλά είναι κάτι όπω στην, προ... στην, προκειμένη περίπτωση η δική μου δουλειά, που είναι όλα αρκετά θαμπά, αρκετά θολά, αρκετά υποκειμενικά. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι ότι είμαι από το 92 ηθοποιό, προχωράω, εξελίσσομαι, παλεύω, τη λατρεύω αυτή τη δουλειά. Όταν κάποια στιγμή όμως σκέφτομαι τι ξέρω να κάνω και ειδικά όταν ε, πρωτοαντιμετωπίζω μια καινούρια κατάσταση, όπου βλέπεις ότι ακόμα δεν την ξέρεις, δεν την γνωρίζεις, δεν έχεις βρει τα, τις, τις, τις γραμμές ναι, τα μοροπάρια ναι, ναι. της. Οπότε τα και γράδες. αισθάνεσαι ξαφνικά πάλι τα γράδα mm. σου, αισθάνεσαι γυμνός, αισθάνεσαι ε, παιδί, αισθάνεσαι που είναι πάρα πολύ βέβαια ωραίο αυτό το πράγμα. Με είναι, είναι το αυτό. Είναι, είναι, για μένα μόνο τρόπο να Είναι πολύ γόνιμο. Όμω ναι. Όμως παρόλα αυτά σκέφτεσαι και λες τι γίνεται. Τώρα εγώ τι ξέρω να κάνω. Δηλαδή, καμιά φορά λέω ότι αν ήμουν ο μαθηματικό, θα ξαναμίσω μια εξίσωση. Ναι. Ε, εντάξει, εγώ έχω τελειώσει, τελείωσα και κοινωνιολογία στην Πάντιο. Μέχρι ένα σημείο τα θυμόμουν, θυμόμουν απλώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήξερα κάποια πράγματα και ακόμα βέβαια με ακολουθούν. Αλλά δεν υπάρχει κάτι απτό στη δική μα δουλειά. Αυτό που υπάρχει είναι μια διαρκή εξέλιξη και μια, ένα, μια διαρκή βάσανο. Μπορώ να σου πω. Ε, ότι νιώθω κάτι αντίστοιχο, ενώ, ενώ είπες πολύ σωστό ότι φτάνει σε συνδεκτορικό, άρα έχει μάθει κάτι πολύ παραπάνω από ότι προηγούμενο, θεωρητικά. Mm. Στην πράξη, δεν μαθαίνει αυτό. Στην πράξη αρχίζει και μαθαίνει πόσα πράγματα είναι αυτά που δεν με ξέρει. Mm. Οπότε ξαφνικά νιώθει ακόμα προ το στην άβυσο. Πώ λέμε, Εν είδε ότι δεν είδα. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό... Το, γνωστό, το, 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 σημαντικότερο ρητό που αυτό... υπόθηκε ποτέ από την Και πίστεψε μου, όσοι έχουν κάνει διδακτορικό, το έχουν νιώσει αυτό. ξαφνικά νιώθουν ότι. Δεν... <laughs> παιδιά, δεν ξέρουμε τίποτα. <laughs> δηλαδή, εγώ κάνω διδακτορικό, α πούμε, λέγεται compilers. Και είχε ένα καθηγητή και μου λέει από άλλο τομέα, προφορική πάλι. Ε, πού κάνει διδακτορικό, το εξουκούσα στο περίπου το την έρευνά μου. Όπω μου λέει, κομπέρα μου λέει, Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Του λέω, Μην είναι λέω ούτε κι εγώ. Αλλά θα το βρούμε. <laughs> Οπότε κάπω έτσι είναι. Είναι αυτό. Εγώ ξυπνάω κάθε μέρα και όταν καταφέρω κάτι στο λόγο project και νιώθω παιδιά, τώρα είμαι φοβερό. Και ξυπνάω την άλλη μέρα και νιώθω δεν ξέρω τίποτα. Mm. Ξανά την αρχή. Εντάξει, αυτό είναι εγώ Είναι, θα σου πω. Ε, Πού το έχω εντοπίσει. Λοιπόν, παρακολουθώ έναν, ε, έναν από του πολλού ε, ψυχολόγου ε, μέσω YouTube, αλλά έχω διαβάσει και βιβλίο κτλ. Ε, αυτό λέγεται Jordan Peterson, Καναδό. Είχε διδάξει και αυτό στο, Χάρβαρντ για κάποια χρόνια, μετά στο το Πανεπιστήμιο του Τωρόντο. Λοιπόν, πολύ διάσημο στο αυτό στο εξωτερικό. Ε, είχε πει το εξή για του δημιουργικού ανθρώπου. Λοιπόν, η δημιουργικότητα ξέρει, δεν μπορούμε εύκολα να το. Δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να το ορίσω. Μπορώ να το δω όμω το αποτέλεσμά τη. Μόνο αυτό. Λοιπόν, στου ηθοποιού, παράδειγμα, στο δικό σου μου και το βλέπω πολύ ιδιαίτερο, οι καλλιτέχνε έχουν την ανάγκη αυτή να εκφραστούν. Είναι δημιουργικοί. Και αν δεν το κάνουν αυτό, αν πούνε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, έχω τη δημιουργικότητα, έχω το ταλέντο, μπορώ να το κάνω. Είτε είμαι συγγραφέα, είτε με καλλιτέχνη, είτε οποιαδήποτε μορφή καλλιτέχνη. Αλλά δεν θα το κάνω γιατί δεν έχω βρει τρόπο να βιοποριστώ. Και είναι, είναι ανάγκη να βιοποριστώ. Λοιπόν. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν θα το τολμήσουν. Ποιο είναι το πρόβλημα, Αν δεν το κάνουν, θα μαραζώσουν. Ναι, γιατί είναι ένα πολύ περίεργο σαράκι που σε κατατρώει και σε. Σε δυσκολεύει. Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιο ο ψυχολόγο έλεγε ότι το βλέπετε λίγο ψυχρά, α πούμε, εξωτερικά. Τι έλεγε. Έλεγε ότι οι άνθρωποι, οι δημιουργικοί, αν δεν το κάνουν, υποφέρουν. Δηλαδή, μπορεί να έχουν τα πάντα από άποψη αγαθών οτιδήποτε άλλο. Μου θύμισε λίγο τον Ιβάνι Λίτ. Θα το πούμε <για> αυτό. Μπορεί να τα έχουν όλα, αλλά αν δεν εκπληρώσουν, είναι σαν να έχουν έναν εκπληρωτό σκοπό. Από τη στιγμή που γεννιούνται. Αν το μάθει λίγο πριν να αφήσει την πνοή σου. τελευταία σου πνοή. Ε... Κάτι είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτή η ζωή. Ακριβώ. Ακριβώς. Ε, Ακριβώς. Ναι, όχι, εγώ είχα την τεράστια χαρά, την να πω, ξέρω, τιμή, ευκαιρία, ευλογία. Δεν το επιδίωξε όμω και εσύ. Με την Κωνσταντίνα την Νικολαίδη να κάνουμε μαζί με τον Γιώργο τον Γαλίτη, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και mm -hmm. ηθοποιό, αυτό το αριστούργημα του Τολστόη. Για μένα είναι από τι κορυφαίε στιγμέ τουλάχιστον τη καριέρα μου, αλλά όχι και μόνο. Ε, έχω σταθεί τυχερό στη ζωή μου και στη δουλειά μου και στον άνθρωπο που επέλεξα και στα παιδιά μου και στους ανθρώπους μου, στους φίλους μου. Έχω νιώσει τη φιλία πολύ βαθιά. Ε, βρέθηκα σε έναν, δίπλα σε ένα σπουδαίο θεατράνθρωπο τον Σπύρο τον Ευαγγελάτη τον Αΐνιστο για πάρα πολλά χρόνια. Έχω υπάρξει τυχερό άνθρωπο. Ε, γιατί η τύχη παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά στη δική μα τη δουλειά. Να, να ναι. είσαι εκεί την ώρα που πρέπει για να διαβεί την πόρτα. Το, η τύχη ή το timing, αυτό που λέμε. Δηλαδή να είσαι εκεί τη σωστή στιγμή. Όπω θε, Αυτό που λέμε ε, στη σωστή στιγμή, στη κατάσταση, σωστή σωστό χρόνο, στο χώρο, ε, άνθρωπο. Ε, έχω υπάρξει λοιπόν τυχερό ε, σε μια έτσι και ελπίζω η τύχη να συνεχίσει έχω παρέψει πάρα πολύ, έχω κουραστεί πάρα πολύ και ίσως αυτό να είναι ένα, ένα ας πούμε, εισιτήριο όπου προχωράς σε, αυτό, σε αυτή τη, την τροχιά, yeah. σε αυτή την κατεύθυνση και, σου, και συναντάς τέτοιες τέτοια, σημαντικές, τέτοιες σημαντικές τέτοιες σημαντικά ανταμώματα όπως ήταν αυτό με την Κωνσταντίνα την Νικολαή την οποία είμαστε τώρα έξι χρόνια πα, παραπάνω από συνεργάτες είμαστε πολλά πράγματα ε, τη χρωστάω πολλά πράγματα. Τη χρωστάω ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στη δουλειά μου και όχι μόνο και στην ψυχή μου, γιατί είναι ένα πολύ πλάσμα με πάρα πολλέ ευαισθησίε και πάρα πολλέ ικανότητε. Ε, πολύ συναισθηματικό. Να σε διακόψω εδώ. Αυτό φαίνεται πολύ μέσα στη δουλειά τη. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τη αξίζει. Κάναμε για 6 χρόνια του 12 ενόρκου, όπου έκανα μια σπουδαία, μια σπουδαία δουλειά για μένα. Και αυτό οδήγησε σε πολλά πράγματα. Είχε τη, την τόλμη μου προσφέρει που στην αρχή αντέδρασα τον Εμπενίζε Σκρούζ στη χριστουγεννιάτικη ιστορία. Έχω κάνει το Σκρούζ σε αυτή την ηλικία. Ναι. Ε, σπουδαίο εγχείρημα και μια υπέροχη κατάσταση. Και φτάσαμε στον Ιβάνι Λίτς, όπου τι κάναμε, πήραμε ένα αριστούργημα του Τολστόη από τις κορυφαίες στιγμές του ως συγγραφέα, μια συνδιαλλαγή του, μια τοποθέτησή του απέναντι σε αυτό που λέμε το θαύμα της ζωής, η οποία συναντά το μυστήριο του θανάτου. Ε, αυτά τα δύο είναι τόσο αλληλένδετα που χάνονται κάποια στιγμή οι οριζοντές τους, δεν ξέρεις πόσα ναι, ακριβώς συνδέονται, ναι, ναι, δεν ξέρεις πού τελειώνει η ζωή και πού ξεκινάει η αιωνιότητα του θανάτου είναι το μόνο σίγουρο από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ενό εμβρίου. Το Ό, μόνο σίγουρο τα είναι ότι θα Μπορεί να πεις μπορεί να συμβούν τα πάντα σε αυτό το πλάσμα. Το μόνο σίγουρο είναι ο θάνατο. Και έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, τον Ιβάνι Λίτς ο οποίος ε, ε, το λένε, ανεβαίνει τα σκαλιά τη εξουσία και τη επιτυχία στην. Θεωρώντα ότι στη είναι ανίκητο κάποιο. Ναι, ναι καταφέρνει πολλά σπουδαία πράγματα, γίνεται αξιόλειπτο μέρος της κοινωνίας, του yeah. δικαστικού σώματος, γίνεται δικαστής, κάνει ένα συμβατικό γάμο γιατί αυτό να έπρεπε να κάνει, yeah. κάνει παιδιά με τα οποία δεν συσχετίζεται ποτέ του και ξαφνικά ενώ τα έχει όλα, έχει το σαλόνι του το υπέροχο με την υπέροχη διακόσμησή του, ε, αγγίζει λοιπόν τα όρια της ευτυχίας αν δεν έχει χωρίσει σε αυτήν και ξαφνικά με μια απλή πτώση χτυπάει και αρχίζει σιγά σιγά παθαίνει μια πιθανότητα, δεν το λέει, δεν το λέει ναι. ένα πιθανότατα ρήξη ρίξει ξέρει κάτι ναι, μέσα. Ναι, ναι, δεν λέγεται... Που τότε ναι. σε εκείνη την εποχή τη Ρωσία δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Αντιμετωπίζει τη φαυλότητα των γιατρών, που δεν μπορούν να βρουν άκρη, αλλά παρόλα αυτά του δίνουν ελπίδε, και αρχίζει σιγά σιγά και οδεύει προς το θάνατο. Δηλαδή, αφήνει στο σταυροδρόμι από τη μία πλευρά το δρόμο της ζωή, και αρχίζει και περπατάει το, το δρόμο τη φθορά και του θανάτου. Και εκεί τι κάνει, τι γίνεται. Τι γίνεται, γίνεται αυτό το μεγάλο αντάμωμα του Ιβάνη Λίτσης και της ψυχής του με τον καθρέφτη της ζωής που έζησε. Τι έκανα, τι έπρεπε να κάνω, Μπράβο. πώς έπρεπε να το κάνω και φτάνει, αφού αντιστέκεται, 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 φτάνει στην κορυφαία στιγμή που λίγο πριν αφήσει πια την πνοή του, γιατί είναι δεδομένος ο θάνατος, και αυτό είναι ένα μεγαλειώδες του έργου και της παράστασης η, 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 η Κωνσταντίνα Έκανε μια συγκλονιστική διασκευή του, του έργου. Όπου συμπίκνωσε τους 19-20 χαρακτήρες σε δύο άντρε. Στη σκηνή απάνω την έχει την παράσταση. Την έχω δει και είναι η μόνη φορά που έχει συμβεί αυτό. Μπράβο. Γενικότερα έχω μιλήσει με τη και μου έχει πει δεν έχει ξαναγίνει ναι, με δύο έχει, άτομα μόνο. Έγινε με δύο άντρε όλοι οι ρόλοι. Χωρί κανένα σκηνικό, χωρί κανένα αντικείμενο, μόνο μια περιστρεφόμενη γυναίκα. Μόνο μια μόνο ε, περιστρεφόμενη καρέκλα. καρέκλα. Τίποτα άλλο ακριβώ. <coughs> <coughs> και φτάνει λοιπόν αυτό ο άνθρωπο ε, σε αυτό το μεγαλειώδε. Ε, 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 Πώς, το να, πώς να το πω, δημιούργημα του Τολστόπου, τι κάνει. Με το που ξεκινάει η παράσταση δηλώνει το τέλος, Λέει: Ο Ιβάνιλίτς είναι νεκρός Αυτή είναι η πρώτη κουβέντα που ακούγεται. Άρα δεν αφήνει καμία υποψία ή ελπίδα στο Θεό ότι όλο αυτό που θα δείτε, όλη αυτή η αγωνία του ανθρώπου να βρει το είναι του, να βρει τι έκανε, μήπω λυτρωθεί, μήπω γλιτώσει. Όλο αυτό είναι δεδομένο από την αρχή ότι δεν θα συμβεί. Εξής, είναι τρομακτικό αυτό για έναν Ιθοποιό και για έναν ρόλο να σου λέει από την αρχή. Το τέλο και μετά να πρέπει να σου διηγηθεί την ιστορία με δεδομένο το τέλο. Είναι τρομερό. Είναι αριστούργημα του ναι, ναι, ναι. το γιατί, τι, Γιατί το κάνει, Γιατί θέλει να σου δείξει ότι δεν έχει σημασία ε, η, κατάληξη. η κατάληξη. Δεν έχει σημασία να σου δώσει ελπίδε αν μπορεί να ζήσει. Ξέρει ότι θα πεθάνει. Για να δούμε ότι αυτό ο άνθρωπο που θα πεθάνει τι από τι διαδικασίε περνάει. Ακριβώ. Η διαδικασία και το τι συνέβη. Ε, πρέπει να σου πω το εξή. Λοιπόν, ένα από του άντρε. Ah, σε... Άρα έτσι με επέλεξε για να έρθω πώ θα Θα σου πω γιατί τι <laughs> επέλεξα, γιατί τώρα θα έρθει η στιγμή τη αποκάλυψη. Mm. Ε, έχω μια ιδιαίτερη δύναμη στο θέατρο. Ήμουνα λοιπόν 7 χρόνια στο εξωτερικό, αλλά δεν μπαίνα και χρόνο που να μην έρθω Ελλάδα για να δω θέατρο. Δεν είναι ο μόνο λόγο προφανώ. <laughs> αλλά ε, όποτε ερχόμουν θα έβλεπα τουλάχιστον 2-3-4 παραστάσει. Ε, είναι πολύ δύσκολο να βρω μια παραστάση. Έβλεπα θέατρο και έξω. Ήμουν και Νέο και είχα δει παραστάσει και on Broadway και off Broadway είχα δει και στο Λονδίνο. Και έχω δει και εδώ. Στην Ιταλία δυστυχώ όχι, γιατί στα Ιταλικά θα δυσκολευόμουν λίγο. Mm -hmm. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Ο, Ι... Ο Ιβάνι Λίτ και οι 12 Άνονικοι είναι οι δύο τελευταίε παραστάσει που είδα ε, τα Χριστούγεννα, mm -hmm. τα περασμένα. Μάλιστα. Λίγο πριν την αποφράδα ημέρα, την αποφράδα, ημέρα όταν mm -hmm. αργότερα ήρθε η πανδημία και μα τύπησε. <laughs> και οι δύο διαδικασίε αυτέ για μένα ήταν βαθιά λειτουργικέ. Mm -hmm. Ένιωθα μια κάθαρση. Mm -hmm. Πώ όταν κάνω μια πολύ. Ε, το ίδιο μου συμβαίνει σε αντίστοιχη, αλλά όχι ακριβώ το ίδιο. Με αναλογίε. Αναλογία. Όταν κάνω μια συζήτηση. Δηλαδή, όταν κάνω μια συζήτηση με κάποιον ο οποίο νιώθω ότι αυτό εκείνη τη στιγμή έχει να μου δώσει πράγματα, αυτό που είπα πριν. Έχω και εγώ να του δώσω μετά απάντηση σε αυτό. Οπότε, οπότε ξαφνικά μου δίνει ένα α, του δίνω α συν ένα, το α συν ένα μου το κάνει α συν ένα συν ένα και το πάμε παραπέρα. Mm. Και ξαφνικά ο ίδιο ή εγώ αρχίζουμε και έχουμε σκέψει και ρεθίσματα και κάτι που πριν δεν είχαμε. Και πολλέ φορέ γίνεται και γεωμετρική η υπό πράγμα αυτή. Ναι, Μα, ένα ένα, ακριβώς. Είναι δεν είναι και ένα. Ακριβώ. τόσο. Μπράβο, είναι επί τόσο. Ναι, ναι. Αυτό, σημαίνει συμβαίνει πολύ στο θέατρο. Αυτό. Και πίστεψε με συμβαίνει σε διακόπτω και από τη σκηνή με τον. Ε... μου είπε ότι είχατε έρθει να τη δείτε ναι, με ναι, την καλή ναι, ναι, σου, ναι. αλλά εγώ δεν μπορώ να σα θυμάμαι. Όχι, φυσικά. Βέβαια, όχι, βέβαια. Θέλω να πω όμω ότι θα μπορούσα κάλλιστα να χαρίξει εκείνη την ημέρα τα μάτια μου πάνω σας και από μία ματιά του θεατή για αυτό που συμβαίνει δεν μπορείς να φανταστείς τι διαλεκτική σχέση μιας και την ανέφερες να έχει συμβαίνει. Δεν είναι δηλαδή, μιλάμε για βαθιά κύματα επικοινωνίας. Δεν είναι το θέατρο είναι μαγικό, γι' αυτό και είναι ο, ο, ο ακρογωνιαίος λίθος της δουλειάς μας. Ακριβώς. Υπέροχος ο κινηματογράφος, υπέροχη τηλεόραση, τρομερές θυμές, μπορείς να κάνεις παπάδε, θαύματα, αλλά σαν το θέατρο που αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο 1,5 μέτρο ζωντανά. Είναι αυτή αχύση. η σύνδεση, αυτό που είπε. Mm. Γιατί, γιατί με αρέσει το θέατρο, είναι αυτό που είπε, το με πρόλαβε. Ε, νιώθω φοβερή σύνδεση με τον Μυθιπέργο εκείνη τη στιγμή. Νιώθω ότι μαζί είμαστε σαν ταξίδι Εναι. και έχει και την εξή μαγεία που δεν έχει ο κινηματογράφο και η τηλεόραση που είπε. Τι, ξαφνικά έχει κάτι μπροστά σου που γεννιέται και πεθαίνει για σένα και τη στιγμή. Δεν υπάρχει από μόνο. Στην κινηματογράφη, εγώ το έκανα μόνο μου κάποια στιγμή μπροστά σε ένα συνεργείο και εσύ μετά από κάποιου μήνε, μόνο σε μια αίθουσα, το είδε. Ναι. Ενώ εκεί είναι αυτό που λε: Πιανόμαστε χέρι-χέρι με δική μου πρωτοβουλία. Εσύ έχει έρθει, έχει πληρώσει το εισιτήριό σου, έχει καθίσει, ε, έχει βάλει δίπλα το παλτό σου, κρατά το χέρι, χέρι τη καλή σου, έχει όλη την καλή διάθεση είσαι απαιτητικό, γιατί έχει έρθει εκεί για δύο ώρε, γιατί πρέπει εγώ να σε ταξιδέψω. Ουέ και αλλήλω να δεν τα καταφέρω. Μπράβο. Και εγώ λοιπόν πρέπει να, ε, να, 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 βγάλω το δικό μου ρούχο, τον δικό μου άνθρωπο, τον δικό μου αυτό, να τον αφήσω στο, στην καρέκλα του καμαρινιού, να ντυθώ τον ένα ορκοτρία, μια και είπε για του ανήκου, ή τον Ιβάνι Λίτ, και να σε πάρω από το χέρι για μία μισή ώρα και να σε πάω κάπου. Αν τα καταφέρω, δεν υπάρχει ωραιότερο συνέστημα. Ε, εμένα θα όχι απλά μέσα ταξίδεψε αυτή η παράσταση. Θα μιλήσω για την Εύα Λίτσα, αλλά μετά θα μιλήσω και για του 12 mm Σε ευχαριστώ και. έχουν συμβολικέ οι παραστάσει αυτέ, έχουν συμβολικέ και για μένα. Εδώ έχω το, το uh. βιβλιαράκι, το αγόρασα. Πώ έτυχε. Uh. Ε, δεν το επιδίωξα. Ήρθε τυχαία μπροστά μου. Πώ γίνεται αυτά κάποια φορέ στοιχεία αυτό που λέγαμε uh. πριν, Είναι φοβερό πράγμα οι συμπτώσει. Άραγε. Ό,τι είναι. Ξέρει. Δεν θα το... Αυτό, αν το ρωτηθώ τώρα, θα πρέπει να μιλάμε 12 ώρε. <χει> Γιατί μπορεί κάποιο να γελάει πάνω από φο... Ναι, Καλά, πείτε το τείχο. Ναι. <χει> θα, φο... θα φοβηθώ να το ρωτηθώ. Είναι, είναι κάποιε ερωτήσει που δεν τι κάνω στον εαυτό μου από φόβο μήπω τυχόν έχω απάντηση. Ή, ή, ή από ή φόβο να απαντηθούν. Τις... Μπράβο. <χει> και λοιπόν, ήμασταν αυτό... μετά από καιρό ε, στο Ίδρυμα Νιάρχο. <χει> και πώς, ε, ήθελαμε, να πάμε... ήθελαμε να πάμε να δούμε μια έκθεση του Βανγκόγκ. <χει> Είχε τότε για κάποιε μέρε τα και πώ αργήσαμε ή οτιδήποτε. Οπότε η επόμενη ήταν μετά από μισή ώρα. Έλεγα, α πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Και περνάμε από το σημείο που ήταν με διάφορα δωράκια και είχε και ένα βιβλίο Και λέω, ας πάμε να το δούμε και το βλέπω αυτό μπροστά μου. Και λέω, δεν γίνεται, λέω. Θα το πάρω οπωσδήποτε. Θέλω να το διαβάσω. Είχα δει, δει την παράσταση. Είχα mm. δει την παράσταση, το πήρα μαζί μου, το πήρα μαζί μου στη Βοστόνη αργότερα το Μάρτιο. Το διάβασα όσο ήμουν μέσα στο κλεισμένο. Όπω το διάβασα. Η παράσταση σου είπε τα ίδια. Η παράσταση μου περισσότερο από το βιβλίο, πρέπει Αυτό που μου η παράσταση, ε, ειδικά η κορύφωση, η ναι. κορύφωση, έτσι. Δηλαδή, να βλέπω εσένα και το γιο του το που λε, είστε σε μια πάλι, είναι εκπληκτικό. Ήταν μια πάλι. Mm. Που ο ένα δεν δεχόταν τον άλλον, αυτό και να βλέπω αυτό το κάθαρση. Δηλαδή, ξαφνικά, εγώ εκεί που ήμουν θεατή, ήθελα να κατζωθώ, να αντισταθώ και εσεί με τραβούσατε. Με τράβηξε. Ε, αυτό το φίλ μου στην Κωνσταντίνα, γιατί η διασκευή τη Κωνσταντίνα ήταν σπουδαία. Αυτό το πράγμα το να. Ποιο ήταν το μαγικό αυτή τη παράσταση, ένα από τα μαγικά, αν τολμώ και αν έχω δικαίωμα να mm χρησιμοποιήσω -hmm. αυτή τη, τη λέξη: Ότι δεν τελείωνε ο καθένα το ρόλο του και πήγε περνάγαμε και οι δύο από όλου του ρόλου και επίση διαδεχόμασταν ένα στον άλλο ακόμα και συνδέεται τη φράση. Τελ... Ξεκινάει τη φράση ο Γιώργο και την τελείωνα εγώ. Αυτό τι δημιουργούσε το θεατή. Στην αρχή ίσω να δημιουργούσε ένα, 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 λίγο ένα ε, σκίτι με ένα σάλεμα, ένα τόπ, τι γίνεται τώρα, ποιο είναι ποιο. Ναι. Μετά από ένα σημείο και όμω μετά ε, αυτό που εισπράταμε ήταν ότι ταξίδευε με αυτό. Μπράβο. Δεν του ενοχλούσε πια ε, του θεατέ. Πότε ήσουν ή δεν ήσουν αφηγητή, Πότε ήσουν ή δεν ήσουν ο Ιβάνι Λίτ. Λειτουργήσε όλο αυτό το πράγμα. Ε, Εμεί ζήσαμε τρομερέ εμπειρίε με αυτή την παράσταση. Με, 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 με τα μάτια, τα βουρκωμένα των θεατών. Θα μου πει αυτό είναι το ζητούμενο. Πολλέ φορέ είναι και αυτό το ζητούμενο. Είναι. Τι, τι εννοώ ζητούμενο, Όχι να βουρκώσει ο θεατή. Είναι αυτή η μέθεξη. Ότι παίρνει ένα σπουδαίο κείμενο γιατί είναι σπουδαίο κείμενο και τι κάνεις ε, ο Τολστόης διαλέγεται με το θάνατο και με τη ζωή και εσύ ταπεινός το 2020 τολμάς να συνδιαλλαγείς εσύ με τον Τολστόη Μα... και παίρνει χτίζεις μια κατάσταση με τον διπλανό σου και με τον σκηνοθέτη και χτίζεται κάποια στιγμή για μια μισή ώρα κάτι μαζί με τις ψυχές των απέναντι που είναι μια μοναδική εμπειρία ο Τολστόη μιλάει σε σένα εσύ μιλά σε μένα και οι δύο μαζί απαντάμε στον ίδιο. Εγώ έτσι νιώθω. Mm. Νιώθω ότι δηλαδή, κλείνει ένα φοβερό κύκλο εκείνη τη στιγμή. Mm. Και αυτό, αν αυτό δεν είναι, δηλαδή, αν αυτό δεν είναι μια επαφή με το υπερβατικό, δηλαδή αν αυτό δεν είναι κάτι παρόμοιο με μια θρησκευτική κατάνοιξη, δεν ξέρω τι είναι. Ή τον έρωτα. Πραγματικά, ναι. Αν είναι δεν είναι, μια... είναι κάτι παρόμοιο. είναι μια ερωτική, ναι, ναι, ναι. ερωτική συνέβρεση. Είναι κάτι <laughs> Σανεβα... Είναι, είναι γιατί <laughs> σε ανεβάζει ψηλά. Δεν είσαι στη γη πια εκείνη τη στιγμή. <laughs> Ξέρεις, <laughs> δεν, είσαι... <laughs> δεν, είμαι εγώ ο ίδιο που είμαι εκεί σε μια καρέκλα Chita, και απλά βλέπω κάτι. Στι περισσότερε παραστάσει, αλλά πόσο μάλλον για αυτή τη συγκεκριμένη που μιλάμε, ναι, εμεί εκείνε τι ώρε δεν πολύ πατάμε στη γη. Ούτε εγώ το Γιώργο. Και ούτε Κωνσταντίνα που απέναντι που φτιάχνει, που έχει μουσική και τα φώτα. Ε, έχουμε ζήσει τρομερές παραεμπειρίες με αυτή λοιπόν, την παράσταση να, να ρωτήσω τώρα και θα αυτό. την πάμε και φέτος, θα πάει και φέτος. κάθε Ωραία. Τετάρτη αν όλα πάνε καλά και Θεού θέλοντος και Στατικού ε. Κορονοϊού επιτρέποντος ε. θα πάμε τις Τετάρτες πάλι Αυτό ήθελα να ρωτήσω ε, χαίρομαι που θα είναι ξανά και φέτος αλλά ε, η ερώτηση που θέλω να κάνω πραγματικά λοιπόν, Είσαι το οποίο που μου λες είσαι τόσα χρόνια ε, θα, θα ρωτήσω για αυτή την παράσταση και γενικά Εγώ Δυστυχώ δεν μου τύχε να σου παραστάσει αυτό. Έτσι, προφανώ. Θα μου τύχει σε κάποιε. Είναι μαγικό ότι όταν τύχει, σου μένει. Δηλαδή, μπορεί να μου τύχει σε μία στι 10 παραστάσει τελικά. Δυστυχώ. Ε, ωραία, δεν έχει σημασία. Μία στι 10. Αυτή τη μία στι 10 αξίζει να δω τι άλλε 9 που ήμουν. Οκ. Okay, okay, εντάξει, ήταν, αλλά δεν Η μου το έδωσε. Και οι 9 που λε συντηρούν την πιθανότητα τη μία. Μπράβο. Αυτό μου με, με κρατάει εκεί. Ξέρετε, σαν το. Λε, δεν μπορεί. Ναι. Θα πάω σε 10, θα, θα πετύχω την άλλη. Δεν γίνεται. Μακάρι να ήταν και 8 στι 10, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ή 10 στι 10. Αλλά για να ευλογήσω τα γένια μα, νομίζω ότι στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Είμαστε Αν πα σε 10, θα πετύχει στην και τη... Αθήνα. Και τη μία ε... και τι δύο και τι τρει που, που θα σε θρέψουν. Στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό και θέλω να το συζητήσουμε και αυτό. Γιατί στην Ελλάδα και στην Αθήνα, ιδιαίτερα αλλά γενικότερα στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλό υποέπετο σε καλλιτέχνε, σε συγκεκριμένε ηθοποιού, αλλά και γενικά σε καλλιτέχνε. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο δυσκολεύομαι να απαντήσω σε αυτό το, το ερώτημα. Είναι ε, το συνέστημα που έχουμε εμεί, σαν Έλληνε. Είναι το συνέστημα, αλλά δεν το έχουμε μόνο εμεί. Είναι... Δεν, δεν, ξέρω αν είναι η τεχνική γιατί λένε τώρα άλλοι ο Άγγλος ηθοποιός Εντάξει βλέπεις μια σειρά στην Αγγλία και σου κόντε τρίχα όντα ναι, ναι. όντας ηθοποιός Και ναι, ναι, πόσο ναι, μάλλον ένα θεατή θεατής ναι, ναι, με ποια έννοια ναι. Ότι ο θεατής δεν ξέρει και τους κωδικούς και τους, τα εργαλεία Δηλαδή δεν μπαίνει με τη, με τη, διαστροφή που μπαίνω εγώ να δω μια, μια Εγώ πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να είμαι καλός θεατής Πας σε μια παράσταση και βλέπεις τι κάνει ο συνάδελφος Λες πω, πω τι έκανε εδώ σε αυτό το σημείο Και χάνει μερικές φορέ τη μαγεία μια ακλική σειρά Ή σε μια οποιαδήποτε καλή δουλειά, καλή ταινία. Και, 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 και ψάχνει διαστροφικά ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την τη, 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 τη ομορφιά, την τελειότητα, yeah, yeah, yeah. τη στιγμή. Άρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι και καλό στάτη. Ε, ή τουλάχιστον βγαίνω από το, εύκολα από το μύθο. Ε, αλλά δεν, μπορώ, δεν, δεν είμαι σίγουρο. Σίγουρα έχει το συνέστημα να κάνει πάρα πολύ. Σίγουρα έχει να κάνει με. με με τον τρόπο που γίνεται η δουλειά στην Ελλάδα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, δεν έχουμε τι οικονομικέ ικανότητε, ναι, 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 ναι. τι τεχνικέ ικανότητε. Οπότε τι Β, γίνεται. Βασίζει το talent. Βγαίνει ναι, στο ποιό μπροστά και παίρνει το, κάρο στον ώμο του. Παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Παίρνει τη, Καταλάβεις. Δεν υπάρχουν ταινίε Marvel, δεν υπάρχουν ταινίε με φοβερά μυαλά. Ο Στάδη ηθοποιό έκανε 6 μήνε προεργασία, πήρε 30 κιλά, έβγαλε τα δόντια του. Ε, οπότε ναι. έπαιξε αυτό. Εσύ πρέπει να το κάνει αυτό σε 4 σε εβδομάδε. Οπότε αύριο. Μα περιπτώσει να μην πω πόσα ναι. χρήματα. Και παράλληλα την υπόλοιπη μέρα να τρέξει και για με μεταγλώτηση, να πα και για να. Δηλαδή ο Έλληνα <laughs> ηθοποιό ναι. ε, είναι. Είναι, δικ... είναι, άλλο είδο. Είναι Ταλιμπάν που λέμε. Είναι δηλαδή. άλλο είδο. Είναι άλλο είδο. Ναι, από ναι, ναι. άλλο ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα πέρα από την ευλογία των γενιών μα, ε, νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Ε, δεν, δεν ξέρω. Είναι, είναι, είναι η προϊστορία μα, είναι είναι η, 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 η ποικιλία των σκηνών, των θεάτρων των ανθρώπων είναι ότι στην Ελλάδα και σαν ηθοποιός αρχιστά θεατής μπορείς να πας σε πάρα πολλά πράγματα σε πάρα ναι, πολλές μεριές πολλά ναι νομίζω και κυρίως αυτό το ότι, το ότι νιώθεις πατάς τη σκηνή, ξεκινάς μια πρόβα και νιώθεις ότι θα περάσουν πάρα πολλά πράγματα από τα χέρια σου από την ψυχή σου, από το κορμί σου από τα πόδια σου, από τα γόνατά σου ναι, ναι, ναι. από την τσέπη σου έτσι, οπότε μάλλον το εκτιμάς με άλλο τρόπο. Ενώ όταν σκέφτομαι εγώ τώρα, mm -hmm. ε, έτσι, ψηλα, ναι, 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 ναι. ψηλαφώντας την κατάσταση ναι, αφού το έθεσες. Σκέφτομαι, ότι αν είχα το, το τροχό σπιτό μου εγώ την ώρα του γυρίσματος και είχα και δύο-τρεις ανθρώπους που με ντύνουν, που μου φέρνουν τον καφέ μου. Τη λιμουζίνα. Ναι, που, άλλον άνθρωπο που μου προβάρει τα λόγια. Ε, εντάξει, εκτιμάς σίγουρα, αλλά... Όταν όμως όλα τα άλλα, όταν τα κάνεις, ε, πώς το πω, τα κάνεις ε, χειρονακτικά που λέμε τα πράγματα, δηλαδή περνάνε από το, από το, πετσί σου, να σκεφτείς τι θα φορέσεις, να συζητήσεις, να μιλήσεις για το ρόλο, να τρέξεις, να, 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 να πάρεις σώμα σου πολλά πράγματα, μάλλον μπαίνει πολύ πιο βαθιά. Ναι, ίσως να είναι ναι, ναι. γίνεσαι πιο κράφτησμαν που λέμε τεχνίτης μου. Γίνεσαι ακριβώς, δηλαδή κατέχεις στην την τέχνη ακριβώς, σου. Αυτό, γίνεσαι το, το... αυτό που λέμε μεροκαματιάρης της και, δουλειάς. Και, με δηλαδή. μεράκι. Και με μεράκι. Μερακλίζω Ο, δηλαδή, ο μεροκαματιάρης. Δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω αν ξεκινάνε ναι. και από το ίδιο. Μεροκαματιάρης, μεράκι. Πιθανόν. πιθανόν, πιθανό, πιθανό, πιθανό. ε, θέλω να πω ότι το μεράκι θα πάει σε αυτό που λέμε ότι ε, με πονάει το πράγμα, παλεύω από το πρωί μέχρι ναι. το βράδυ, το σκέφτομαι. Μπράβο, μπράβο. Ε, ίσως να είναι αυτός, αυτή μια παράμετρος που, που στην Ελλάδα βλέπεις ότι ο ηθοποιός, ε, επειδή ακριβώς απομύριζεται πολλά, Όπω και ο σκηνοθέτη που ναι. έχει να, κάνει, να λύσει χιλιάδε πράγματα, όπω και ο ενδυματολόγο που έχει να κάνει κοστούμια με τρί και 60, όπω και ο σκηνογράφο που πρέπει να βρει λύσει από το πουθενά. Μιλάμε για όλο το σετ. Θέλω πολύ ο... να μιλήσουμε για αυτούς όλο σύρες. το σύμπαν και με αυτού. Για όλο το σύμπαν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην ναι, το ξεχνάμε ναι, ναι, αυτό. Ναι. Ειδικά στην τηλεόραση και κινηματογράφο, επειδή το προϊόν είναι ο, ο, το τελικό προϊόν και ο, ο, το πω, αυτό που φτάνει στον αποδέκτη που είναι ο θεατή Είναι η εικόνα, είναι ο ηθοποιό. Τι γίνεται από πίσω, Είναι τι τραβάνε τα συνεργεία, τι τραβάνε οι συντελεστέ, τι τραβάνε. Μην, μην το ξεχνάμε αυτό. Καμιά φορά όταν φτάνει η Πρεμιέρα και ξεκινάει η παράσταση να βγει στον κόσμο, κοιτάω τον εδηματολόγο, τον φωτιστή, τον σκηνοθέτη και του κοιτάω με μία. Με μία... Πώ να το Ευγνωμοσύνη. Και ευγνωμοσύνη, α, 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 αλλά και το, κάτι άλλο θέλω να πω. Με μία λύπη ότι τώρα εσεί δεν λυπάστε που εμεί ξεκινάμε αυτό το, αυτό το ταξίδι με τον κόσμο και δεν είστε μας. Και εδώ ναι, πάνω. Ναι, 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 ναι. Τι σα αρέσει αυτό που κάνετε. Ε τι να κάνω, Είναι όχηστο. <laughs> Αντί το αγάπω, έτσι, λέω. Καλά, εσύ τελειώνει η δουλειά σου στη γενική δοκιμή. Ναι. Και μετά ξεκινάει η δική μου δουλειά. Να το πάρω αυτό και να το πάω στον κόσμο. Εγώ, α πούμε, είμαι από το 92 ο Ποτέ δεν σκέφτηκα ούτε να σκηνοθετήσω, ούτε να γράψω, ούτε να ε, διδάξω. <Συσχελίδι> αυτό που με τρέφει, αυτό που με τρελαίνει, αυτό που λατρεύω είναι να είμαι πάνω στη σκηνή ή πίσω στην κάμερα, μπροστά σε μια κάμερα και να κάνω αυτή τη δουλειά. Εντάξει, είναι όπω ο προπονητή με του παίκτε του, φαντάζομαι. Τελικά ο, όποιος θα γίνει γνωστός, ο Ρονάλντο, ο Μέση, δεν θα γίνει ποτέ γνωστός ο προπονητής τόσο. Θα γίνει, αλλά όχι τόσο. Εντάξει, λέμε τι παίξαμε σύστημα του <φυ> <φυ> Ταλή, <φυ> αλλά... λέμε τι σκηνοθεσία είχαμε, είχαμε. Τα πιτσιρίκια στο σχολείο δεν θα, πούνε, δεν θα μιλήσουν ποτέ για τον προπονητή. Θα πάντα θα σκέφτονται τον αγωμένο παίκτη, το είδωλο, αφήσει το δωμάτιο όσο θα έχει πρώτο προπονητή. Όχι, αλλά για να γίνει αφήσει εσύ εκεί, θα πρέπει να πέσει σε καλό προπονητή. Ναι, ναι. ποτέ ναι, τραγική. Ναι. Να Θέλω να πω ότι είναι κάποιοι άνθρωποι, είναι, όπως, είναι αυτό που νιώθουν το καθήκον και λένε ότι δεν πειράζει να μην φανώ εγώ. Εμένα αυτό που είναι... με ενοχλεί στην υπέροχη οικογένεια τη δική μα, είναι ότι καμιά φορά εμεί οι θεοποί ε, ξεχνάμε ε, και τη χρωστάμε. Γενικό και ορίστο, αλλά και ειδικό εκείνο το διάστημα, τι χρωστάμε στον συμπέκτη, τι χρωστάμε στον σκηνοθέτη. Και νομίζουμε ότι καμιά φορά ότι είμαστε, πούμε, λίγο το, το κέντρο του πράγματος. Είμαστε, γιατί είμαστε η κορυφή του παγόβουνου, αυτοί που, που, που φέρουμε το λόγο, τη σκηνοθεσία, το κοστούμι, την ερμηνεία. Στον αποδέκτη που είναι ηθοποιό, αλλά όλα αυτά είναι τεράστια ομαδική. Μα βέβαια. Τα πάντα δε, πολιτική... δεν κομίζω γλάφκα ει Αθήνα, δηλαδή είναι, δεν βέβαια. λέω κάτι καινή. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Όμω καμιά φορά δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Βέβαια. Ε, να συνομιλήσω και να φέρω και εδώ σε αυτό που κάνω εδώ το podcast ε, του Αθέναντου ηλικίου μια παράσταση. Mm. Θέλω πολύ να μιλήσω με τον σκηνογράφο, θέλω πολύ να μιλήσω με τον ενδυματολόγο, με τον οποιονδήποτε που δουλεύει από πίσω. Έχουν τρομερά ενδιαφέροντα πράγματα. Είμαι σίγουρο. Και θέλω να του ακούσω, να ακούσω και τη δική του πώ μπήκαν σε αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέροντο αυτό. Ερώτηση νιώθεις κι εσύ μια παρόμοια ή του ίδιου τύπου κάθαρση ή ε, οτιδήποτε για να λέγεται αυτό έκσταση εκείνη τη στιγμή όταν είσαι στο ρόλο στο θέατρο και βλέπεις ότι κορυφώνεται και είσαι εκεί ένα με, ένα με το θεατή Κοίτα, εμείς, είσαι θεα... αποκομμένος από ρόλος αυτό ρόλος πρέπει. και ηθοποιός, ρόλος, ρόλος ηθοποιός και θεατής συναντιόνται αλλού Συναντιόνται στο ίδιο σημείο, αλλά πάλα μονοπάτια. Ναι. Αυτό που σου συμβαίνει σε ένα αθλητή εκείνη τη στιγμή, εμένα δεν μπορεί και δεν πρέπει να μου συμβεί. Πρέπει να μου συμβεί, αν θέλει, σε πρώτο επίπεδο, όταν το διαβάσω, όταν δουλέψω γι' αυτό, όταν χτίσω αυτό το πράγμα. Μετά όμω πρέπει να έχω όλε μου τι δυνάμει ε, σαν στρατιώτε στη σωστή, σωστή στιγμή για να μπορέσω να σου μεταφέρω Κατάλαβα. Αυτό. Ε, δεν γίνεται ακριβώ το ίδιο ταξίδι. Ναι, 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 ναι. Εγώ έχω κάνει το ταξίδι πριν από σένα. Πριν. Αυτό. Πολύ εγώ πολύ Έχω κάνει το φέρνη. ταξίδι πριν από σένα. Και τι κάνω. Σου παρέχω εκείνε τι συνθήκε, αν τα καταφέρω. Και αν τα καταφέρω, είναι ευλογία. Αν τα καταφέρω, σου παρέχω εκείνε τι συνθήκε να ταξιδέψει εσύ σε πολύ πιο συμπυκνωμένο χρόνο από ότι το έκανα εγώ. Ε, Όμω εκείνη τη στιγμή, εγώ πρέπει να είμαι με... σε άλλη κατάσταση. Κατάλαβα. Δεν μπορεί να, να με συνεπάρει όπως θα συνεπάρει εσένα. Ναι, ναι, ναι. Θα μπει πολλέ φορέ και υπάρχουν ρόλοι πολύ πιο συναισθηματικοί, πολύ πιο. Πώ να το πω. Πολύ πιο ταξιδευτέ, ναι. Αλλά η βασική, η βασική ισορροπία είναι. Εγώ ερμηνεύω το ρόλο και προσπαθώ να ταξιδέψω σε σένα. Ναι, Εγώ ναι, ναι. δεν πρέπει ούτε να αυτό ταξιδέψω ούτε να χαθώ. Ναι, ναι, ναι. Εμένα το ταξίδι μου έχει γίνει με τον ίδιο τρόπο, σε πολύ πιο, ε, σε πολύ πιο ανεπτυγμένο ε, πλαίσιο. Εγώ πρέπει να το συμπυκνώ σε αυτό σε μία μισή ώρα για σένα. Φέβαια. Είναι σαν το καπετάνιο, ας πούμε, που είναι πάνω στο πλοίο που δεν έχει την δεν έχει την τέλεια να απολαύσει το τοπίο και τη θάλασσα και το κάνουν οι άλλοι για αυτό που έχει πούμε, την ευθύνη του. Και ακριβώς. εσύ απλώ πρέπει να είσαι εκεί στο τιμόνι και απλώ βλέπει τον ορίζοντα. Δεν βλέπει δηλαδή τη θάλασσα, ακριβώς. δεν βλέπει το γύρο. Εγώ σου. έχω κάνει τι δοκιμαστικέ ε, πορείε με το καράβι μόνο ναι, μου. Ναι, έχω ευχαριστηθεί ναι. τη... Τη, 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 θάλασσα, τα πάντα. Το, τόλο, το τοπίο. και μετά πρέπει να σε πάω σε ένα πέναντι. Ναι, εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να χαζεύω. Και θα σκάσω τον Τιτανικό πάνω στον παγόνο. Ναι, ναι, αυτό, μου ήταν πάντα από Γιατί λέω πώ γίνεται. Εμένα λέω με τόσο πολύ. Άμα και εσύ Άμα είσαι και εσύ εκεί, απορώ πώ μπορεί και στέκεσαι και είσαι αυτό που πρέπει να είσαι. Α πούμε, ο, ο, ο θεατή δεν πρέπει να νιώσει κάποια στιγμή ότι ο ηθοποιό υποφέρει. Γιατί ναι. αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο συνέστημα. Α ναι. πούμε, επειδή πάντα υπάρχουν μικροτραυματισμοί και μεγάλοι τραυματισμοί πάνω στην παράσταση, σε κάποια στιγμή σε μια βίαιη σκηνή, ναι. δε, Δηλαδή, όταν καμιά φορά, μια-δύο φορέ μου έχει συμβεί να ματώσω πάνω στη σκηνή, Γιατί έπιασε κάτι, Γιατί ναι. κάτι έγινε. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο συνέστημα για τον ηθοποιό να πρέπει να καλύψει αυτό που συμβαίνει, για να μην αφήσει το, το, στο θεατή να, 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 φανεί, να σπάσει φανεί. σύμβαση, να στενοχωρηθεί, να δυσφορήσει για τον αυτό, για αυτό που του συμβαίνει. Ε, είναι, ξέρεις τι, ενώ είναι τόσο κοντά αυτή η σχέση στο 1,5-2 μέτρα, από, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι εκείνη τη στιγμή που έρχονται Σαν τη διαλεκτική που είδε πόσε φορέ. Ναι, 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 ναι στην βέβαια. βέβαια. Θέση-αντίθεση να κάνω κάτι καινούριο. Όμω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η θέση δεν μπορεί με τίποτα να πάρει το ρόλο τη ε, αντίθεση. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ούτε το ανάποδο. Αλλιώ δεν θα μπορέσει να γίνει η σύνθεση. η ναι, ναι, σύνθεση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εσύ, εσύ εσύ εκεί και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, εγώ είμαι εδώ και δεν πρέπει να κάνω κάτι άλλο, και όλοι οι δυο μα φτιάχνουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Ναι, είναι αυτό που. Τόσο κοντά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχει και μια πολύ συγκεκριμένη απόσταση mm. για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό. σαν mm. διαφορετική κόσμη. Θέλει το Είναι το πολύ ωραίο. συγκέντρωση, θέλει, θέλει να αφήσει πίσω τον εαυτό σου, λέει στου 12 ενόχου. Και ξαναφέρνω πάλι αυτή την παράσταση, mm. γιατί ήταν σταθμό για μένα, αλλά και μάθημα για πάρα πολλά πράγματα. Ε, 12 άνθρωποι πάνω στη σκηνή, ε, χωρί διάλειμμα, χωρί να φύγουν καθόλου από τη σκηνή από ότι θυμάσαι. Ε, όπου κουβαλάνε 12 καθημερινότητες ο καθένας, Το τι έχει συμβεί στη ζωή του, στην οικογένειά του, στο, στον καλό του, στη, στη, στην καλή του. Ε, και πρέπει για μία για, για μισή ώρα να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όμω, να μπορέσουν να, να συνταυτιστούν σε αυτό που έχουν χτίσει μαζί. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να είμαι στον κόσμο μου γιατί είναι άρρωστη η κόρη μου, α πούμε, ή ο γιο ναι, μου. Ναι, 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 ναι. Έτσι, γιατί ο απέναντι που θα πρέπει να του δώσουν την ατάκα, για να μπορέσει τι, αυτό το ζεύγο να κατεβεί σε ένα σαν στο θεατή πρέπει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται κάθε μέρα σε αυτό που πρέπει να είναι. Όχι μόνο ο ηθοποιό δηλαδή, σαν ηθοποιός, αλλά από ό,τι κατάλαβα και ο ίδιο ο, χαρακ... ο, ο ρόλο ε, μπαίνοντα στο δωμάτιο των ενόρκων έχει μπει και αυτό με τη σειρά του σε έναν άλλο ρόλο. Δηλαδή ναι. είναι ο ρόλο στο ρόλο, αν το καταλαβαίνω καλά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι ένα Τα έχει πει ο πολύ, πολύ ωραία ναι. όλα αυτά με το, με το τι είναι και τι... και τι δεν είναι και τι παίρνει τη θέση του άλλου. Δηλαδή. Είναι, είναι, ένα τρομερό παιδιά αυτό το ε, πράγμα. Ε, λοιπόν, Όποιο δεν έχει δει του 12 Ανορκού, α κάνει skip τα επόμενα δύο λεπτά γιατί θα κάνω spoil κάτι. Θέλω να πω ότι για εμένα, το σκεφτόμουν από όλοι, δηλαδή μου είχε μείνει αρκετά η παράσταση. Είχα δει και την ταινία mm. πριν την παράσταση και με είχε συνεπάρει και η ταινία του 1958, είναι αν δεν κάνω λάθο. Του 1954, νομίζω, ναι, ναι, είναι κάπου έτσι, ενοί, εκεί. Ναι, δεν το θυμάμαι. Ναι, Το απο... φώτα. ναι, 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 και το μόνο είναι πάλι μόνο σε ένα δωμάτιο και μόνο στο τέλο φαίνεται το κτίριο το οποίο εγώ επειδή έτυχε το, το, το είδα. Ενώ ήμουν στην Ευρώη, ήθελα να πάω το δω, στο απέξω, να το απέξω απ' έξω, να το επισκεφτώ. Τόσο <χω> πολύ. <χω> ναι, 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 μου είχε μείνει. Λέω, δεν είναι δυνατόν μια τέτοια παράσταση, με, μια τέτοια ταινία να με κρατήσει και αυτή τόσο πολύ. Με τέτοιο τρόπο. Όχι στον βαθμό όπω το έκανα με την παράσταση, γιατί όσο να είναι, είναι και η γλώσσα που είναι η μητρική σου γλώσσα που yeah. για μένα παίζει ρόλο. Είναι και αυτό που λέγαμε πριν, είναι μια άλλη εμπειρία. Βλέπει τον ιδρώτα του θεατρικού. Είναι άλλη εμπειρία. Τι να λέμε τώρα. Τι, το τσαλακωμένο σακάκι. Ναι. Βλέπει την. Ακούστε την ελλάδα. Τον υδρώτα είναι αυτό το πράγμα. Ήθελα να πω λίγο λοιπόν, το εξή, ότι για μένα ο πραγματικό γιατί φαινομενικά, αν ρωτήσουμε με το που θα, θα, σου πει ότι υπήρχε ένα καλό και ένα κακό. Mm. Όπω λέμε στο, στα παιδικά. Yeah. Ο Γκάι. Ναι, 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 ναι. <laughs> και στον άσχημο δεν θέλω να πω. Κανένα. Λοιπόν... <laughs> δεν υπήρξε ποτέ κανένα άσχημο. Και οι όμορφοι. <laughs> <laughs> ό, <laughs> όλοι οι όμορφοι. Και οι 30 που έχουν περάσει από του 12 ενόρκου. γιατί για τόσο πολύ, μιλάμε. Πράγματι. Λοιπόν, ε, ναι, γιατί, γι' αυτό γίνεται και ηθοποιία μετά. Άσχημο, πού να σε πάρουν σε δεν γίνεται ηθοποιό μετά. Γίνε ερευνητή σαν και εμένα. Έλα τώρα θέλει. Δεν λέω, εγώ είμαι ψωρέο γι' αυτό, μην κοιτά. Α, όχι, Έτσι λέω στου υπόλοιπου, στι κοπέλε που γνωρίζω. Γιατί άμα του πω ότι είμαι από του άσχημου, θα πούνε που είναι οι υπόλοιποι, Εντάξει. Πρέπει λίγο. Μήνυμα, όχι, μην κάνουμε. θα τα κόψω αυτά μετά. Θα τα κόψω, δεν θα περάσουν. Εγώ δεν είμαι Λοιπόν, ήθελα να πω εξή, για μένα λοιπόν όμω, ποιο είναι ο ήρα. Δηλαδή θα πούνε ότι είναι ο. Ο, ο, νούμερο 8, ο οποίο 8, από την αρχή μέχρι το τέλος, Πίστευε κάτι, προσπάθησε να, όχι να του πείσει, αλλά ε, ε, κράτησε το. να παρακαλέσει τα επιχειρήματα. Ναι. Να μείνει σε αυτό που ήταν στη θέση του μέχρι τέλου. Αλλά για μένα ο πραγματικό ήρωο δεν ήταν αυτό. Ο πραγματικό ήρωο για μένα είναι αυτό ο οποίο ξεκινάει από ένα σημείο, βλέπει όλη τη διαδρομή του στην παράσταση και στο τέλο δεν λέει, δεν λέει ένοχο ώστε να διαλυθεί το σώμα των το ενόργων, να πάρουν άλλοι για να καταδικάσουν το τέτοιο συνέχο. Αλλά αλλάζει και λέει αθώο. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε, Πόσο αυτό παιδί, σε αυτό το παιδί. Πόσο φοβερό είναι ένα άνθρωπο που αφήνει, καταφέρνει, κάνει όλη αυτή τη διαδρομή. Είναι πολύ ωραία. Και ο δεν είναι, είναι, είναι ήρωα. Άμα ναι. δεν είναι αυτό ο ήρωα, ποιο είναι. Ο ήρωα είναι αυτό που. Γιατί ο άλλο ήταν εξ αρχή. Ο ήρωα είναι αυτό που διαλύεται. Ο ήρωα και στι τραγωδίε, γιατί από εκεί ξεκίνησε η έννοια του ήρωα, α πούμε, στο δράμα του Σουηδό, είναι αυτό που διαλύεται. Ο είναι ο ήρωα που θα διαλυθεί. Ε, ο κρέοντα, ο Ιδίποδας αυτή είναι η ήρωα ναι, ναι, ναι. ε, Ακόμα και η μύδια αν θέλει. Ε, είναι αυτό που διαλύεται στα εξών. Συνετέθη στα κομμάτια του και κάτι βγαίνει από αυτό. Όταν. Δεν δε λέω τώρα για τη συγκεκριμένη παράσταση. Όχι, γιατί γενικά, μια Δεν είναι το μόνο αυτό. Είναι πραγματικά όλοι οι ρόλοι ένα προ ένα. Να σου πω ένα πολύ γρήγορο. Όταν με φώναξε η Κωνσταντίνα, γιατί εγώ πήγα τη δεύτερη χρονιά να αντικαταστήσω το σπουδαίο Κώστα Τριανταφυλόπουλο που έκανε το ρόλο μου. Yeah. Οπότε όταν είδα την παράσταση. Λέω πού πάω. Ήταν εξαιρετικό. Yeah. Ε, και πήρα το κείμενο. Όταν είχα δει λοιπόν την, πρώτα, την παράσταση, πήγα και είδα μάλλον μια πρόβα του. Ε, λέω. Είναι, 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 είναι οι 12. Είναι, είναι πραγματικά όλοι. Εννοείται πρωταγωνιστέ. Δεν υπάρχει δευτεραγωνιστή. Ε, και έμεινα με την αίσθηση ότι δεν δε υπάρχει πρωταγωνιστή. Και παίρνω το κείμενο και κυριολεκτικά παρόλη την εμπειρία μου, πίστεψα στο στο λέω με όλη μου την ειλικρίνεια τη ψυχή μου, δεν πίστευα ότι υπήρχαν ρόλοι που μίλησαν τόσο πολύ λιγότερο από άλλου. Έλεγα, είναι αδύνατον. Είναι και οι 12 περίπου το ίδιο. Και υπήρχαν οι ρόλοι που λέγαν δεκαπλάσια ε, σε κείμενο. Και όμω δεν, το καταλάβαινε αυτό. Γιατί, <Σεύτερη> γιατί, ήταν τόσο σπουδαία ρυθμισμένη ε, και η, παράθαση, η παράσταση, αλλά και η δομή του έργου. Γιατί και δεν είναι τυχαίο ότι δεν λέγονται. λέγονται ε, Εμεί εδώ το λέμε. Ναι, δεν το λέγονται. Το <và σάρξε> Γιατί και οι 12 αυτοί άνθρωποι περνάνε το σημείο του κόκκινου. Γίνονται angry δηλαδή <σάρξε> ναι ναι ναι. χάνουν τον εαυτό του και ξαναγυρνάνε. Μα Ο ήρωα λοιπόν. εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ο ήρωα είναι αυτό που διαλύεται. Και Από τα κομμάτια του κάτι βγαίνει, κάτι προκύπτει. Μα αφήνει πίσω, είναι φοβερό. Πώ, γιατί ε, κάνει έναν άνθρωπο, ο οποίο είναι και πέθανε και μια αλφα ηλικία, ο οποίο είναι ο ίδιο γονιό, mm -hmm. ο οποίο βλέπει τι, βλέπει τον ίδιο που, που πάει να καταδικάσει, τι, τον ίδιο το γιο. Έτσι, ε. Πόσο. Εγώ ε, πρέπει να. Μέχρι το τέλο τη εποχή, εγώ σαν, ε, σαν ο ίδιο, αλλά σαν ο ίδιο που ήμουνα, πολλέ φορέ μέσα στα λόγια σου μπαίνει το πατέρα μου. Γιατί, όχι τον ίδιο τον πατέρα μου ακριβώ, αλλά στι στιγμέ. Εκφράσει, αγωνίες ακόμα και θυμό. Ναι, έβλεπα. Εγώ τον... τι έβαθα, που έβλεπα. Ναι. Στι μισέ έβλεπα τον πατέρα μου και στις άλλε το γιο μου. Ναι. Δηλαδή έπαιζα κάπου ανάμεσα και ήταν τρομερό πράγμα. Δηλαδή με παίρνουν κάθε μέρα τα κλάματα, γιατί έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος τι αγώνα δίνει σε σχέση με τον πατέρα του και σε σχέση με το γιο του. Ε, εγώ, σαν θανάση, με τον πατέρα μου τον οποίο τον έχασα σε πολύ τρυφερή ηλικία δική μου και με το γιο μου που τώρα καλούμε να παίξω το πρότυπο το οποίο. Δεν είχα κι εγώ, αν θε. Ε, ήταν σπουδαίο ρόλο. Δηλαδή, κάποια στιγμή η Κωνσταντίνα την, την πέμπτη χρονιά που έπαιζα το ρόλο, μου είπε: Θε να είσαι στο, στο Δεκανόγριο. Λέω: Θέλω να συνεχίσω. Ρόλαι. Ναι, μου λέει: Δεν θε να αλλάξει, παιδί μου. Ρόλο. Αφού μπορούσαμε να κάνουμε εσωτερική αντικατάσταση. Παίζει τον τρία από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, όχι. 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 Γιατί Πώς έχω ακόμα ταξίδι να κάνω. Και πίστεψε με τώρα που έχω φύγει. Και τώρα, αν μου πει ότι θα κάνει 10 παραστάσει με του τους ενόρκου, θα κάνω τον ίδιο και έχω να κάνω Πράγματα. κάτι πραγματάκια που μου έχουν ξεφύγει. Δεν σε ευθύρει πραγματικά. Εγώ αυτό το έχω παρουσιάσει επίση για μεγάλου τοπίου που βλέπω. Που δεν σε ευθύρει να κάνει κάτι το οποίο φαινομενικά σε μένα είναι τόσο δύσκολο. Γιατί βλέπω ότι περνάει, είναι αυτό που λε: ευθύρεται ο, ο χαρακτήρα σου, ο ήρωά σου. Φτύρεται, αφήνει κομμάτια του εκεί, ε, μπορεί να θυμώνει, μπορεί να ορίεται. Στο τέλο ε, διαλύεται, ε. διαλύεται, διαλύεται. Στο τέλο διαλύεται, στο τέλο υποχώρει, αλλά δεν υποχώρει για μένα. Για μένα, στο τέλο εξυψώνεται. Φαίνεται σαν να υποχώρει, φαινομενικά. Για μένα εξυψώνεται. Όταν ο άλλος, πολύ αυτό Μα πράγματι εξυψώνεται. Όταν ο άλλο ξαφνικά ξεπερνάει τον εαυτό του, ξεπερνάει το ποιο ήταν πριν, είναι σαν να έχει. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα έχουν πει και ψυχαναλυτέ, σαν τον Γιούγκ, χρόνια πριν τα δω εγώ. Απλώ εγώ κάνω το τώρα. Βλέπω λοιπόν τι, ότι ο, ο χαρακτήρα είχε πολλά κομμάτια πάνω του, τα οποία ήταν ήδη καμένα και σιγά σιγά είχε τη δύναμη, το μεγαλείο ψυχή στο τέλο να στάχτες, τα αφήσει. Να... να... Να τα πετάξει από πάνω του άλλο, και ναι. να εξυψωθεί. Και ενώ φαινομενικά φαίνεται να υποχωρεί, να είναι. Ναι. είναι ο ετημένο, μόνο ετημένο δεν είναι. Είναι ο μόνο νικητή. Είναι ο μόνο νικητή γιατί, από όλου αυτού εκεί, αυτό που άλλαξε το περισσότερο από του 12. Ήταν αυτό. Ναι. Αν αυτό δεν είναι ο νικητή, δεν ξέρω ποιο άλλο είναι. Είναι αυτό που έγινε καλύτερο άνθρωπο. Και είχε ένα βλέμμα στο τέλο που φεύγει, πριν φύγει, Α, που τον ναι, κοιτάει, σαν να του λέει ότι σε ευχαριστώ ναι, για αυτό μπράβο. που έκανε για μια μέρα. Μα του δίνει, το... ναι. του δίνει το. Σαν την καλά του δίνει του σακάκι, είναι το ξανά να το βλέπω μπροστά μου. Ναι, ναι, ναι. Του δίνει το σακάκι και λες και... και φεύγουν μαζί. Είχα είναι... την τύχη είναι... να έχω εντάξει. το μάνατο ζαχαράκο απέναντί μου, και όχι μόνο, τώρα μην αρχίσω να λέω ονόματα. Δεν υπάρχει άνθρωπο από εκεί μέσα που να πέρασε που να μην ζήσαμε συγκλονιστικέ στιγμέ. Αυτή η παράσταση. Δεν, έχει, δεν είναι ότι έχει το κοκαλάκι τη νυχτερίδα. Οι παραστάσει δεν έχουν κοκαλάκια από, από πτηνά. <laughs> <laughs> ταλέντο, <laughs> ικανότητα, αυτά έχουν για μένα. Έχει αλλά, εντάξει, πολλά, έχει πιστήρια. Ναι, 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 έχει ναι. ταλέντο, έχει φαντασία, έχει πολλά πράγματα. Αλλά αυτή η παράσταση για μένα ήταν σταθμό ζωή, με σημάδεψε και όπω με σημάδεψε και η γνωριμία μου την Κωνσταντίνα. Φοβερό. Με την οποία θα χαρώ πολύ, όπω σου πει, σε μία από τι επόμενε φορέ θα μιλήσουμε μαζί τη γιατί. Α κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο έτσι για την Κωνσταντίνα. Τι με συγκίνησε και λέω, Με αυτό το άτομο θέλω οπωσδήποτε να μιλήσω σε βάθο. Γιατί βλέπω του 12 ενόρκου. Το βλέπω δεύτερη φορά. Και τυχαία, που νομίζω σε μια σελίδα στο Facebook, είδα ότι ήταν ο Ιβάνι Λίτ και μια τη τελευταία και νομίζω πήγα στην τελευταία εγώ παράσταση πριν τελειώσει. Πώ έτυχε τώρα η mm. Τόρκου. Νομίζω ήταν η αν δεν τελευταί, ήταν τελευταία, ήταν η μία πριν. Από Γιατί ήταν, ήταν, νομίζω, μόνο μία ή δύο φορέ την εβδομάδα. Την Τρίτη, κάτι τέτοιο. δύο φορέ ήταν. Μπράβο. Οπότε ήταν και δύσκολο να πετύχουμε το πρόγραμμά μου. Αν και δεν είχα, εντάξει, είχα <σφελί> έρθει, αλλά παρόλα αυτά κάτι έκανα, να το να προλάβουμε να πάμε να τη δούμε. Και λέω, θα πάω να τη δω. Αν το έχει σκονθεί λίγο στον Τινέν Νικολάιδη, θέλω να το δω. Γιατί από την πρώτη στιγμή μου άρεσε αυτό ο μινιμαλισμό που είχε. Με λίγα μέσα σε και που ήθελε αυτή. Και το πετύχαινε, μπαμ, ήταν εκπληκτικό ο τρόπο. Πολύ χαίρομαι. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπω, Συμφωνώ απόλυτα. Με όχι. μετά που είδα τον Ιβάνη Λίτσο, όμω, αυτό το περίμενα το πράγμα. Ε. δηλαδή, από το, απ το λιβάνι στην αρχή που σου δίνει mm. αυτό, που είναι. Μία καρέκλα μόνο. Δύο άνθρωποι να σε πάνε τόσο σε μακριά. Να μην ξέρω, ρε, πού θα πάω, ναι, πώ θα, θα μου παίξει το, ναι, το, το αμάξι, το γράμμα, το την κόρη, τη σύζυγο. Λοιπόν, μετά τα πάντα λεπτά τα έχω ξεχάσει όλα. απλά τα βλέπω όλα μπροστά μου. Τα είχα ξεχάσει όλα, δεν έβλεπα σκηνικό, μπορεί να μην έβλεπα και εσά καλά καλα καλά-καλά, δηλαδή, mm. ήτανε καπαλού. Έβλεπα τους χαρακτήρες σε στιγμιότυπα, δηλαδή τα πρόσωπά του. Καταλαβαίνει αυτό, Καταλαβαίνεις είναι. αυτό για, τώρα για να το ακούω αυτό. Δηλαδή, επειδή εγώ ήμουν το, το δρόμο που εκεί μένω και πάνω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, ε, δε, μεγαλύτερη επιτυχία δε, να καταφέρει. Φοβερή επιτυχία, όχι απλά. Με κανένα μέσο. Και όταν λέω κανένα τι εννοώ, δεν υπήρχε ούτε ρούχο. Ούτε, δηλαδή έβλεπε έναν άνθρωπο που φοράει ένα παντελόνι να γελέγω, να γίνεται η φιοντόρομουνα. Να γίνεται η, αυτή η κακιασμένη που μερικέ φορέ γυναίκα, το ναι, ναι, ναι. Και να πείθει ότι είσαι αυτό. Τι εννοώ να πείθει. Δηλαδή να μην ενοχλεί. Με τη διαδικασία, τη... τη διανοητική του θεατή να, να προχωρήσει σε αυτό το παιχνίδι. Ότι, ε, Αχ, τώρα, αν φοράει ίσω και ένα ρούχο και ένα τέτοιο θα με βοηθάει, θα με διευκόλυνε. Να μην έχει ούτε αυτό. Όταν το χτίζαμε και όταν το στείναμε, και άρεσε και έριχναν αυτέ τι ιδέε Κωνσταντίνα. Παρόλη την εμπειρία μου, θα μιλήσω προσωπικά. <στονίτως> ε, Ξέρεις, αναρωτήθηκα, λέω, θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, τώρα βγαίνω εγώ με το, είναι, ήταν τύπου smoking το ρούχο, χωρίς το από πάνω. Ε, με γυλαίκο, με το παντελόνι, με το, σκαρ, με το mm -hmm. ε, σκαρπίνι, το παπούτσι. Και γίνεσαι ξαφνικά ο γιατρός, ο, δούλο, ε, ο, ο δούλος, ο, μπράβο, ο η, η, γυναίκα του. Ναι, η γυναίκα του, η κόρη του. Η κόρη του, μπράβο. Ε, όλοι αυτοί οι χαρακτήρες. Κάποιοι συνάδελφοι που ήταν επίση. επίσης. Συνάδελφοι, οι συνάδελφοι δικαστές. Θα μπορέσει να ταξιδέψει ο κόσμος και το όριψε ότι όχι απλά λειτουργούσε, αλλά. Άψογα. Ηταν μια συγκλονιστική. Και, και είναι για μένα τελικά. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι ηθοποιό. Δεν είμαι στο καλλιτεχνικό Κύκλο. Δεν έχω ιδέα. Αλλά με την ταπεινή μου την, την, την άποψη θα πω ότι για μένα ένα ηθοποιό πρέπει να μπορεί να κάνει κάτι είτε με τίποτα είτε με τα πάντα. <laughs> και Ωραία. θα πρέπει να μπορεί να κάνει. Μόνο να χτίζει αυτό που θα πρέπει να μπορεί. Δηλαδή, mm. αν δεν μπορεί με τίποτα να δώσει τον κορμό από αυτό που έχει να κάνει, δεν είσαι καλό ηθοποιό. Mm. Είναι απλό. Με το yeah. τίποτα, άμα δεν μπορεί. Αλλά να δω τον κορμό, δεν είπα να το δώσει όλα, εντάξει. Και προφανώ και υπάρχουν και εξαιρέσει που δεν γίνεται. Να στρώσει το σκελετό για να περπατήσει ο θεατή. Ναι, Αυτό ναι, ναι. είναι η news. Η δουλειά δηλαδή, μα αυτή δηλαδή, είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ένα καλό ηθοποιό με το Λοιπόν, φοβερό τώρα. Ήμουνα στη Βοστόνη. Ε, αποφάσισα, ε, λόγω του lockdown κτλ., είχα γνωρίσει μια κοπέλα ε, ηθοποιό στη Νέα Υόρκη. Αυτή έκανε παραστάσει off-Broadway, δηλαδή εκτό Broadway με μικρό budget κτλ. Έδινε κάποια, ε, Έδινε κάποια μαθήματα μέσω Skype. Mm. Ναι, σκηνοθεσία και γραψίματο ε, γενικότερα. Mm. Γραψίματο mm -hmm. κειμένων. Mm -hmm. Λέω, α την παρακολουθήσω, λέω, ας κάνω λέω, κάποια. Ας, ας, α εγώ, ας το δοκιμάσω, α πούμε, γιατί μου άρεσε το στυλ και τα λοιπά. Οκ, okay, θα το κάνω μια-δύο φορέ. Πιο πολύ για, τη, για την σελύει. πλάκα μου. Ναι, όχι γιατί ήθελα να το κάνω κάτι, αλλά πιο πολύ γιατί μου άρεσε. Ναι, 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 οπότε, ναι Καταγραφή εμπειρία. Και μα είπε μια πολύ ωραία άσκηση. <coughs> σα δίνω, λέει, τρία διαφορετικά budget. Το ένα budget είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Σε δολάριο το λέγεται, αλλά το κάνω εγώ σε ευρώ. Για να κάνετε μια σκηνή. Μα είπε τη σκηνή, μα την περιέγραψε. Σα δίνω, λέει, budget 5 εκατομμύριων. Σα δίνω budget 100.000 ευρώ. Και σα δίνω και ένα. ή ξέρω κάπου mm -hmm. στη μέση. Και ένα budget, λέει, που θα ήταν σε ασχολική παράσταση. Λέει, έχετε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ. Θα μου πείτε 50 ευρώ. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Ό,τι είχε το κουτί που είχε να μαζέψει και οι βαθιτέ από την τάξη. Ό,τι μαζέψανε. 50 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ, ό,τι μαζέψανε. 100 δολάρια, ό,τι μαζέψανε. Ε, με τα 50 ευρώ θα κάνει παπάδε. Ναι. Λοιπόν, και λέει την ίδια σκηνή θέλω να μου πείτε τρει διαφορετικού τρόπου να τη σκηνοθετήσετε. Και να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και εμένα, αμέσω μου στο μυαλό η Λέω με. Με τίποτα σχεδόν. εντάξει Προφανώ δεν ξέρω το ακριβέ κόστο του οποιοδήποτε αντικειμένου κτλ. Αλλά σχεδόν με πολύ λίγα μέσα, ε, μια ταλαντούχα σκηνοθέτη και δύο πολύ καλοί ηθοποιοί φτιάξαν ένα τέτοιο τόσο υπέροχο. Ορίστε. Λέω, λέω, λέω τι άλλο θε δηλαδή. Mm. Λέξτε, δεν λέω ότι θα κάνει τον Τιτανικό με καραβάκι, με χάρτινο α πούμε έτσι. Δεν θα Ούτε... το κάνει Ούτε... καν με καραβάκι. Ναι. Α, θα κάνει κάτι άλλο. Τίπα. Ναι, ναι, θα κάνει κάτι άλλο. Η φαντασία είναι ατέρμον, δεν έχει τέλο. Η φαντασία δεν έχει τέλος και αυτή είναι η δουλειά της. Αν έχει τέλος φαντασία, τελειώσαμε. Ναι. Οπότε ο βαθμός που θα, που θα μπορέσεις να... το ποσοστό στο οποίο θα μπορέσεις να εμβαθύνεις στη φαντασία σου για κάτι που θα σου, που θα δημιουργήσει μια σπίθα μέσα σου για να δουλέψεις είτε σαν σκηνοθέτη, είτε σαν ηθοποιός. Εμένα όταν μου έδωσε το κείμενο αυτό το βιλιαράκι που κρατάς μου έδωσε για να διαβάσω το διάβασα ε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι γνώστης του Τολστόη και ξέρω όμω ότι είμαι πολύ πιο. Ότι είμαι... ξέρω την ταπεινή μου θέση απέναντι σε, μεγα... σε αυτό το μεγαθύριο τη διανόηση. Και εντάξει, μου άρεσε. Ε, το κα... Κατάλαβα ένα κομμάτι του. Ε, κατάλαβα περίπου τι θέλει να πει. Ε, μπήκα σε αυτό μέσα. Μου δημιούργησε συναισθήματα. Δεν μπορούσα να φανταστώ όμω ότι αυτό το πράγμα με τον τρόπο τη Κωνσταντίνα και με τη διασκευή τη θα μπορούσε να γίνει αυτό το. Ναι, ναι. Αυτή... όταν θα το κάνουμε με δύο άντρε. Δηλαδή τι και η γυναίκα εσείς. Μάλιστα εσύ. ωραία εντάξει έχει ξαναγίνει ε, Κοστού μια ρούχα σκηνικά τίποτα Μια, στο, μια περισταφόμενη καρέκρα Φοβερό Και τι και πως Και αρχίζουμε και δουλεύουμε Δουλέψαμε περίπου ένα ίσως και παραπάνω από μήνα Στο τραπέζι Δηλαδή απέναντι ο Γιώργος και, απένα, και εγώ στο δικό μου το τραπεζάκι Με ένα φωτάκι ο καθένας Και δουλεύαμε το κείμενο ε, Φτάσαμε μέχρι και να αναρωτηθούμε μήπω έτσι έπρεπε να γίνει. Απλά διαβαστώ. Είχαμε, δηλαδή Μπαίναμε τόσο πολύ και οι τρει μα, εγώ με τον Γιώργο που, το, που το λέγαμε και η Κωνσταντίνα που απέναντι τόσο πολύ, που κάποια φορά είπαμε ότι θα μπορούσε να γίνει και αναλόγιο, θεατρικό αναλόγιο, και πάλι να έχει την αξία του. Ε, όταν θα έρθει η Κωνσταντίνα, πώ να τη ρωτήσει, ε, δεν θα είμαι εγώ μπροστά, να δει αν θα σου πει περίπου το ίδιο, <Και> για, ναι, ναι, ναι. για να μην νομίζω ότι Ή υπερβάλλω. Πιθες. Αυτό που είδατε. Ε, με το ρόμβο το μοβ και το χρυσαφή κύκλο και πάνω την καρέκλα, γιατί και αυτό είχε συγκεκριμένο. Συμβολισμό. Ο, το, ο μοβ ρόμβο είναι η γενικότερη ζωή, η σημαντική ζωή του Ιβανιλή. Και από τη στιγμή που αρρωσταίνει, μπαίνει στο χρυσό κύκλο. Αυτό δεν το παρατηρήσα. Τέλο πάντων και ναι. στην καρέκλα του. Ναι, ναι, Τέλο ναι, πάντων. Ναι. Πάντω ότι υπάρχει ένα περιορισμό. Ναι, 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 ναι. Εμεί κινιόμασταν για ένα μεγάλο κομμάτι του έργου, κινιόμασταν μόνο σαν αυτό το κύκλο, το ξύλινο με την καρέκλα που είναι. Χωράνε Όσο, ναι. με τα μια καρέκλα και δύο άνθρωποι. Αυτό ήταν ο κόσμο του μισού έργου που λες ότι δημιουργήθηκε. Ναι, 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 ναι. Αυτός, δεν, ξανακατεβήκαμε στο Μόβ λοιπόν, αυτό δεν το παρατήρησα. Δεν, ξανα, δεν ξανακατεβήκαμε ναι, ναι. ποτέ. Από τη στιγμή που χτυπάει και αρρωσταίνει. Μένει εκεί, περιορισμένο. Δεν ξανακατεβαίνουμε στο Μόβ ΜΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ... κανένα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ε, ε, αυτό που είδε. Ε, ρώτα την Κωνσταντίνα. Το 85 με Κινησιολογικά και σκηνοθετικά πέρα λέει από το τραπέζι, όταν είσαι στο τραπέζι και διαβάζει και χτίζει mm. την παράσταση, έγινε μέσα σε δύο πεντάωρα. Σε δύο πρόοδε. Μία δευτέρ, Τρίτη και μία Τετάρτη. Την Τρίτη, τη, 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 το πρώτο πεντάωρο τη χτίσαμε το μισό έργο και το άλλο, τι εννοώ. Ότι όλε αυτέ οι κινήσει, η κινησιολογία, όλα αυτά τα γκάγκ, όλα αυτά είχα, βγήκαν τόσο ε, πηγαία και τόσο δουλεμένα από το διάβασμα πριν. Που χρειαστήκαμε μόνο δύο πεντά ώρα. Γίνανε μεταδιορθώσεις, γίνανε πράγματα, αλλά το 80% τη τελική παράσταση έγινε μέσα σε δύο πεντά ώρα. Ναι, ναι, ναι. Όταν λοιπόν ακούσω ότι μια παράσταση, από ό,τι λέγεται, συγκινεί τον κόσμο, τα λοιπά. σκηνοθετήθηκε, δηλαδή σηκώθηκε από το τραπέζι στη σκηνική τη έκφραση σε δύο πεντάωρα, Είναι λίγο περίεργο, αντιφατικό. Όμω έτσι έγινε. Καθόλου, ναι, μέσα μα. Σε δύο προ... γιατί, γιατί είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη εμβάθυνση πριν στο κείμενο και στη σχέση μου με τον Γιώργο που μετά τίποτα μιλήσαν τα κορμιά μόνα τους δηλαδή σηκωθήκαμε Απλώ πιαστήκαμε χέρι-χέρι, ταχθήκαμε -χέρι και, και... λειτουργήσαμε. Είχατε φοβερή χημία μεταξύ σα. Δεν ξέρω πόσο το. Πρέπει να είχατε και φοβερή χημία εξ αρχή, Δεν γίνεται άλλο, φαντάζομαι. Κοίταξε, μα λέγανε ότι πρέπει να δουλεύετε μαζί 5, 6, 7 χρόνια και εμεί είχαμε γνωριστεί. Δηλαδή, έγινε η πρεμιέρα τον Οκτώβριο την πρώτη χρονιά. Γνωριστήκαμε τον Ιούνιο με τον Γιώργο. Ναι. Δεν τον ήξερα πριν. Τον ήξερα, τον θαύμαζα, μ' άρεσε. Δεν είχαμε συναντηθεί ναι. ποτέ. Ναι. Δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ. Δεν Πάνω στο Ισουσανίδη Έραβε και. Ναι και το αντίθετο. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Να είναι καλά. Το δωστό το, 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 μεγαθύριο. Και όχι μόνο αυτό. Είναι στην Αθήνα. Βλέπω πάντα θα παίζεται μια παράσταση που θα είναι είτε το Στόι, <gusta€> είτε Τσέχοφ. Το Στογεύσκι. θα παίζεται σίγουρα ένα κλασικό από αυτού. Ε, ταυτόχρονα θα παίζεται και κάποιο άλλο από του επίση κλασικού. Δηλαδή, μπορεί να παίζεται <stos> <giving life> από Νίλ Σάιμον, από Έντουαρντ Άλμπι, μεσόταν του το πιο Virginia Woolf περυσι αν mm. ε, δεν κάνω mm. λάθο. Γενικά παίζουν πολύ οι κλασικέ. Επισκεφτόμαστε ξανά και ξανά. Το καλοκαίρι επισκεφτόμαστε σχεδόν αποκλειστικά αρχέ τραγωδίε ή κομμωδίε. Ερώτηση. Που, πού το πάω, ίσω έχει καταλάβει yeah, Δεν ξέρω, όχι, όχι. όχι? Ε, ε, έχω απαντήσει για πιθανέ ερωτήσει, <laughs> αλλά απαντήσει τι δικέ μου απαντήσει. <laughs> ναι, ναι, ναι. Έχω, ενώ αυτά είναι πολύ ωραία, ταυτόχρονα νιώθω τι. Ότι λείπει αρκετά το νέο. Και ναι. αυτό, ναι αυτό, δηλαδή, ναι, και θέλω να ό, πω ότι... Είναι. νέο και να γραφτεί, όσο σπουδαίο ναι. νέο και να γραφτεί, ό,τι και να έρθει, κάτι που δεν πάει ούτε καν το μυαλό σου και το δικό μου, είναι λίγο τώρα σοφιστικό αυτό που λέω και καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, όχι να αντικαταστήσει αυτά που συζητάμε, όχι να αντικαταστήσει, ούτε καν να, να τα, πλησιάσει. τα Όχι, Να, να τα πλησιάζει μπορεί, να τα πλησιάζει μπορεί. Κανεί δεν, ξέρει να θα ξαναγραφτεί ε, κάτι παρόμοιο σαν τον Ιδίποδα ή σαν τον, ε, τον ε, Ρωμαίο Κιουλιέτε ή δεν ξέρω σαν τον, σαν τον Μάκβεθ. Ε, Προ Θεού. Ε, εντάξει, αυτά είναι, αυτά είναι μεγαλειώδει του, του, ανθρώπινου πνεύματο. Γενικά έχουν ξεφύγει από τον Εσχήρο ε, και από τον Σέξπιρ, έχουν πάει στη σφαίρα του τη ανθρώπινη δημιουργία σε τούτη εδώ τη, τη σφαίρα που ζούμε. Ε, δεν λέω ότι δεν μπορούν να ξαναγραφτούν, αλλά ό,τι και να γραφτεί δεν σημαίνει ότι αυτά. Όχι, δεν, δεν θα παίζονται. Δεν γιατί. Γιατί είπαν πολύ μεγάλα ε, πράγματα στι ψυχέ των ανθρώπων, δεν δώσαν απαντήσει. Α, α άνοιξαν πάρα πολύ μεγάλα ερωτηματικά δώσαν δώσαν πολύ μεγάλα ερωτηματικά στη ζωή του ανθρώπου και όταν, δίνεις, όταν ανοίγεις ερωτηματικό, όταν ανοίγεις, δεν κλείσαν πόρτες, ότι αυτή είναι η απάντηση, την ξέρουμε, κλείνουμε την πόρτα και το έχουμε. Όταν ανοίγεις πόρτες, ναι, ναι, ναι. ανοίγεις μονοπάτια. Το ανθρώπινο μυαλό, επειδή και αυτό είναι μυς, και ο εγκέφαλο είναι ένα μη. Όσο τον εξασκεί, όσο τον παιδεύει, όσο σκάβει με αυτόν και όσο τον σκάβει, άρα όσο περπατά σε μονοπάτια ανοιχτά, σε ερωτήματα, τόσο πιο πολύ τον γυμνάζει, αυτή είναι η δουλειά του. Άρα, τόσο πολύ προσθέτει στην, στην πανανθρώπινη πορεία αυτή τη εξέλιξη. Ναι, ναι. Ό,τι λοιπόν δημιουργεί, δημιουργεί ερωτηματικό και αφήνει αμφιβολίες είναι μεγάλο ναι, και είναι εθνικό. κλασικό. Τι θέλω να πω όμω, εγώ. Απλά θα κάνω τον, τον αντίπατο, την ένσταση. Τι θέλω να πω. Αυτό το γεγονό ότι δύσκολα θα δει κάτι καινούριο. Οφείλεται, ε, σύμφωνα με την απάντηση που μου έδωσε, η, η μία πιθανή απάντηση είναι ότι δύσκολα θα βγει κάτι το οποίο να είναι εφάμιλο, ώστε να υπάρχει και αυτό να συμβαδίζει με τα τωρινά. Ή φοβόμαστε λίγο, δεν ξέρω, η, ε, η παραγωγή, οποιοδήποτε θέλει να, να κάνει κάτι καινούριο, το φοβάται λίγο ότι. Πού να πάω να κάνω κάτι καινούριο και να, και, να, και να επενδύσω αυτό Κοίταξε, και να μου βγει τελείω. Μπορεί να βρει πάρα πολλά σε αυτό. Ε, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό παραγωγή, φαινόμενο, υπάρχει, να πω έτσι. Υπάρχει Και ελληνική παραγωγή υπάρχει σε, σε κείμενα και σε υπάρχουν αξιολογότατοι νέοι συγγραφεί και γενικά υπάρχει, 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 παραγωγή και θα υπάρχει. Ε, Απλώ τι γίνεται. Αυτά τα μεγάλα κείμενα έχουν πει τόσο κορυφαία, έχουν, έχουν επεξεργαστεί τόσο, κορυφαίες ε, τόσο κορυφαία επίπεδα. Ε, της ανθρώπινης ψυχής και του πνεύματος που δύσκολα μπορείς να να, 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 να αντιπαραταθείς δηλαδή, Έμουνε περάσει το τεστ του χρόνου δηλαδή. εντάξει ναι ωραία σχεδόν όλη η θεατρική ό, 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 όχι μόνο όλη η λογοτεχνική παραγωγή του, του ανθρώπινου είδους ε, ε, έχει να κάνει με τον έρωτα, το θάνατο και, και με, πράγμα, δηλαδή, με, 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 με με τα πολύ μεγάλα τα οποία είναι πραγματικά που... και δεν αλλάζουν, ναι. δηλαδή. Ναι. Ε, όταν λοιπόν έχει γραφτεί ο Ρωμαίο και η Ολιέτα, ή όταν έχει γραφτεί ο Ιδίποδα, ή όταν έχει γραφτεί η Λέκτρα, ε, όταν έχουν γραφτεί πολύ μεγάλα κείμενα, ε, ρωσική, ε, ε, θα ναι, λογοτεχνία. Ναι. Δηλαδή είπα, φυσικά, Εντάξει. Έχουν αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι στηρώνουμε τη δημιουργία και δεν πρέπει να γράφουμε. Όχι, δεν είπα αυτό, ναι. Όμω, ε, τι γίνεται, όταν φτάνει σε μαθηματική λογική σκέψη, ότι είμαι παραγωγό, τι να ανεβάσω. Έχω, πολύ... που κάποιου σπουδαίου ηθοποιού που έχω κλείσει, τι να ανεβάσω. Θέλετε να δοκιμάσετε κι εσείς στην ηλέκτρα, στο τάδε εδώ, ή θέλετε να πάμε σε κάτι καινούριο. Ε, πολλοί... Υπάρχουν φορέ που πρώτα απ' όλα και εμεί σαν ηθοποίη, θέλουμε να αφήσουμε το ελάχιστο μικρό. Ε, ε, πως να το πω, Να το κλασικό Λιθαράκι ναι. απέναντι σε κάποιου ρόλου. Να μην νομίζουμε ότι παίξαμε το ρόλο. Yeah. Τρομάρα μου τώρα εγώ να πάω να παίξω το. Να, καλά, Άμλετ μου έχει φύγει ηλικιακά. Yeah. Το, <laughs> το, <laughs> το, <laughs> το, το <laughs> ε, πιο Ποια είναι όμω η, 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 η κάψα σου σαν Να πει ότι να μου δινόταν η ευκαιρία, ρε παιδί μου, μόνο και μόνο να, 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 να δουλέψω το Μάκβεθ. Ε, φυσικά το ίδιο, το, ίδιο, ε, το ίδιο, μεράκι και το ίδιο ας το πούμε την ίδια δίψα θα έχει σαν να όταν σου πέσει στα χέρια σου ένα πρωτόλιο καινούριο έργο ενός φέρελπι νέου συγγραφέα το οποίο όμως έχει πάρα πολύ ψωμί μέσα, πάρα πολύ συνέστημα, πάρα πολύ ωραίες ιδέες, μια πολύ ωραία πλοκή Αυτά είναι λίγο. το ίδιο θα σου δημιουργήσει δηλαδή θα πει αχ και αυτό θέλω να το κάνω mm -hmm. αλλά κα κατά ψέματα υπάρχουν κάποια έργα και κάποιοι συγγραφείς που έχουν, μείνει, έχουν διαμορφώσει έχουν ξεφύγει από τη σφαίρα της αττικής δημιουργίας και έχουν αλλάξει κόσμος, έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει πράγματα. Δηλαδή, γιατί, ναι, ναι, ναι γιατί, γιατί, το λέω αυτό. Λοιπόν, θα επιστρέψω ξανά στην αρχή τη της, Τώρα βλέπετε, κάνουμε κύκλου και πώ δένουν όλα μαζί. Yeah. Μιλούσα, στην αρχή για δημιουργία. Ότι όποιο έχει πολύ βαθιά μέσα του την ανάγκη τη δημιουργία, αν δεν την εκπληρώσει με τον, τον ΑΒ τρόπο, αυτό μπορεί, δεν, μπορεί, δεν, μπορεί, δεν μπορεί να πει ότι θα γίνει απαραίτητα όντα καλλιτέχνη. Μπορεί να γίνει σε ένα πολύ καλό υποδοματοποιό και να δημιουργήσει και να, να το βγάλει εκεί. Εγώ, α πούμε, έχω μια αλφα, ανάγκη δημιουργία και μπορώ να τη βγάλω μέσα από την έρευνά μου. Γιατί και εκεί πρέπει τι να συλλέβω, όταν λέμε κάνω έρευνα, τι κάνω. Συλλαμβάνω κάτι καινούργιο, το ρωματίζομαι με ένα παρόμοιο τρόπο που το έκανε και η Κωνσταντίνα για την παράσταση. Αντάζεσαι. Και πρέπει να σα πείσω μετά εγώ όλου του υπόλοιπου, οι οποίοι είστε πολύ πιο φτασμένοι από εμένα, ότι αυτό αξίζει να το δοκιμάσουμε. Mm. Δηλαδή πρέπει να πει εγώ μετά ποιους καθηγητές οι οποίοι έχουν χρόνια εμπειρία σε αυτό που κάνουν, ότι παιδιά αξίζει να επενδύσετε στη δική μου ιδέα και να σας πάρω μαζί μου. Έτσι και να έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνω, γιατί αν αποτύχει ειδικά στην αρχή σε παίρνει μετά από κάτω. Δεν ξέρω. Δεν είπε πω θα κάνει επιστήμη χωρί φαντασία. Ναι, ακριβώ. δηλαδή, αυτή είναι η. Είχε πει όχι μόνο αυτό, ότι η φαντασία είναι ανώτερη τη γνώση. Γιατί η γνώση που έχουμε για τα πράγματα είναι περασμένη. Η φαντασία. Είναι. άπειρη. Mm. Όπω η ανθρώπινη βλακή. Όπω και η ανθρώπινη Τι κάνουμε. Όλα αυτά έρχονται μαζί. Δεν γίνεται. δεν γίνεται το ένα χωρί το άλλο. Τι θέλω να πω. Ε, σέβομαι πάρα πολύ το γεγονό ότι υπάρχουν τόσο καταξωμένοι άνθρωποι που μα έχουν δώσει τέτοια έργα. Όπω σέβομαι πάρα πολύ το γεγονό ότι υπήρχαν καλλιτέχνε, ζωγράφοι, ποιητέ, τραγουδοποιοί, που έχουν αφήσει έργα, που έχουν αφήσει εποχή. Και δεν πρόκειται αυτά να αντικατασταθούν ποτέ. Δεν γίνεται. Είναι, είναι αυτό. Είναι, σε φαίνει σε μια επαφή με το υπερβατικό αυτό που είπε Δηλαδή είναι φοβερό, είναι ξεπέραστο, είναι κάτι. έχει ξεφύγει από τη σφαίρα τη δική μα, τη γη. Και έχει περάσει και το τέλο του χρόνου, είναι διαχρονικό, έχει κλειδώσει για πάντα. Είναι ένα μεγάλο ανθρώπινο δημιούργημα. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την ανάγκη να πατάμε στέρα σε αυτό είναι σαν να λέμε ότι πατάμε στέρα στο οικοδόμημά μα, στην Ακρόπολη, σε αυτό που έχουμε χτίσει μέχρι τώρα, στο γνωστό, στην οικογένεια, σε ό,τι είναι μέχρι τώρα, αλλά έχει την ανάγκη και το να εξερευνήσει και κάτι. Ένα, κάτι καινούργιο. Η, η, μεγάλη δημιουργία, εν, ένα από τα συστατικά τη μεγάλη δημιουργία, είναι να ρισκάρει και να ξεφύγει από την πεπατημένη, να ξεφύγει από το γνωστό και να εξερευνήσει ε, ε, άγνωστες περιοχές ακόμα και αν είναι κοντινέ. Εγώ δεν σου ναι, να ναι, ναι. μεγάλο ταξίδι Όχι, που κάνω. Κοντινές, αλλά έστω Αλλά αν παραμείνει στο φράχτη σου, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι να συντηρεί ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σκύπου σου. Αλλά άμα δεν βγει από το φράχτη, να δεις τι γίνεται. Ε, καινούργια σημαντική ε, εξερεύνηση πορεία δεν είναι εύκολο να, να κάνεις Για... όλα αυτά τα μεγάλα αριστουργήματα που λέμε Ξεπεράσαν κάτι τη εποχή του προηγούμενου. Τα είπαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι, μίλησαν με τρόπο που δεν είχαν μιλήσει μέχρι τότε. Άρα, σωστά. τι σημαίνει, βγήκαν από το, από το πλαίσιο. Κάνανε έστω και ένα μικρό βήμα εκτό πλαίσίου. Όλα αυτά τα έκανε φοβερά. Δηλαδή, ο Ρωμαίος και η Λιέτα, αυτό που είπε. Ε, όλα αυτά είναι κάτι, κάτι καινούργιο που ήταν πολύ πέρα από τα συνηθισμένε νόρμες τη εποχή. Τι θέλω να πω όμω, ότι όταν είσαι καλλιτέχνη, οπότε είσαι και δημιουργό και έχει πολύ αυτή την ανάγκη το να μείνει στάσιμο, όπω είπε πριν, δεν είναι στην καλύτερη περίπτωση θα μείνει εκεί και θα το κάνει. Γιατί στάσιμο σημαίνει τελείω, σημαίνει πίσω. ο δημιουργό έχει την ανάγκη να προχωρά. Δηλαδή, προχωρώντα μπορεί πάλι να μείνει στάσιμο. Το να μείνει στάσιμος, όμω σίγουρα τον πάει πίσω. Και στασιμότητα δεν, δεν μπορώ να την κατανοήσω σαν ε, έννοια. Δηλαδή, ε, κάθε μέρα που περνάει, προσθέθετε κάτι, μία σκέψη, έστω και δέκα έστω νευρώνε να κάνουν σύνδεση στο μυαλό σου για να σκεφτεί μισό πράγμα παραπάνω, έχει κάνει μισό πράγμα παραπάνω. Ναι, αν το δεν υπάρχει... αυτό, ναι. Φαντάζομαι ότι εννοεί αν δεν προχωρά με, με κάποια με, μεγάλα βήματα μπροστά σε αυτό που Όχι και αν... κάνει. Όχι μικρά βήματα έστω. Απλώ εγώ λέω ας πούμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο ο οποίο να πει: Εγώ αυτό ξέρω να κάνω, θα κάνω μόνο αυτό. Και αυτό με κάνει. Το σίγουρο είναι όμω ότι αν το, αυτό σε 10 χρόνια να το κάνει, το 10ο χρόνο σε καμία περίπτωση να το κάνει όπω το κάνει τον πρώτο. Ούτε το δεύτερο. Αν το, το εξελίσσει ταυτόχρονα, τότε ε, σημαίνει ότι προχωρά. Πάντα κάτι προσθέτει. Δηλαδή, ε. Ε, ένα συγκεκριμένο τύπο σανδαλιών να φτιάχνει, ένα σανδαλοποιό, ε, το σανδάλι που φτιάξει τη μια χρονιά σίγουρα θα διαφέρει με την τρίτη, σίγουρα με τη δέκατη. Ακόμα και για 10 χρόνια ζει τα παιδιά σου φτιάχνουν τα σανδάλια. σανδάλια. Ε, κάτι θα έχει, κάτι θα έχει προσθέτε. δεν μπορεί. ο τρόπο που το φτιάχνει δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, 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 όχι. Εντάξει, συμφωνώ ότι αν γίνεται έτσι, τότε πράγμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι άνθρωποι που βολεύονται σε κάτι συνηθισμένο με τι μικροκινήσει του γύρω από αυτό, με τι μικροεξελίξει του, Ναι, αυτό είναι μια στασιμότητα, όσο μπορεί να την ορίσει ω στασιμότητα, η οποία δεν ξέρω. Εγώ την κατανοώ, δεν μπορώ να την κρίνω, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που, Κάτι η δουλειά μα, η δουλειά μα αυτή, επειδή τη συζητάμε πάντα τόσο ιδεατά και με όλα αυτά που λέμε τώρα, καλή ώρα και τα εννοούμε, και εσύ και εγώ τα εννοώ. Εκτανούμε 100%. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια δουλειά που πρέπει να βγάλει χρήματα. Αυτό θέλω που να δεν πω. βγάζει. Αυτό θέλω να πω. Ότι ε, είναι, πολύ δύσκολο, να, να βιοποριστεί. Ναι, να φτιάξει το. το Πώ το λένε, το καρμπιρατέο του αυτοκίνητου που μόλι σου χάλασε. Ε, δηλαδή υπάρχουν πράγματα που. που Ξενερώνουν αυτό το, αυτό το όνειρο την που ζούμε. Άκα. Γιατί ε... είναι τα ίδια ξενερωτικά. Όταν πρέπει να μιλήσει για τον, τον αγώνα τη επιβίωση, ειδικά σε μια Ελλάδα τη κρίση, εδώ και μια δεκαετία, σε, με όλα αυτά τα προβλήματα, είναι. είναι ε, Καμιά φορά αισθάνομαι ότι πρέπει να είσαι τρελό για να λε ότι είσαι στην Ελλάδα τη κρίση και τώρα του κορονοϊού. Όμω, απ' την άλλη, είναι η ωραία δουλειά που μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο. Ειδικά κάποιο <laughs> που έχει πολύ αυτό την ανάγκη δημιουργία. Αλλά ε, λοιπόν, σε αυτό. Σχετικά με το πώ μπορεί να μετατρέψει δηλαδή, σε οικονομική δραστηριότητα τη δημιουργία σου. Ε, αυτό ακόμα θεωρώ ότι, σαν ε, ανθρωπότητα, είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή, ακόμα ah, και στο δικό μου επάντημα στην έρευνα, που είναι δημιουργικό, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για επιστήμη, οπότε ε, λειτουργεί με συγκεκριμένου κώδικε και μεθοδολογίε, μέχρι πριν από με, πολύ πρόσφατα ε, έχουν πέσει αρκετά χρήματα ώστε να πει ότι κάποιο θα κρίσει τον κόπο να ασχοληθώ ερευνητικά. Και να πάω προ τα Αντί να κάνω με την πεπατημένη και να κάνω το ίδιο πράγμα συνέχεια, και mm. πώ να πληρώνομε. σε μια εταιρεία, σε ένα οτιδήποτε. Αυτό έχει γίνει πολύ πρόσφατα. Μέχρι πριν από αρκετά χρόνια, ποιος θα βήκε... ο Άνιστάιν που λε, δεν ήταν ποτέ φυσικό. Βιοποριζόταν με το να δουλεύει σε ε, γραφείο ευρεσιτεχνιών. Και όχι μόνο αυτό. Mm. Πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, σου πω, είχε, σου Ήταν ο Νεύτων, ήταν απλά οικογένεια. Mm. Όσοι ήταν πριν το 1900 επιστήμονε, ήταν γιατί ήταν από πολλέ οικογένειε που είχαν mm. την πολυτέλεια yeah. να το Ή όταν... από πίσω του πιο παλιά. Εντάξει, σίγουρα η τέχνη και η επιστήμη και η τεχνολογία βασίστηκε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Και βασίστηκε σε αυτέ τι διαδικασίε. Σε λιμένα τα προβλήματά σου για να μπορεί να κάθεσαι στο εργαστήριό ναι, σου ναι, ναι. και να ψάχνει το, το ράδιο ή να ονειρεύει ή να, 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 να πετάξει με το ναι. αεροπλάνο, α Και, και για... δεν το λέω με κακό, ότι ο Άραφ ήταν βολεμένοι. Δεν εννοώ Όχι. αυτό. Εννοώ ότι μόνο, ήταν ο Να καλά τρόπος. οι άνθρωποι. Ναι, γιατί μα πήγανε αλλιώς, μπροστά μπράβο. σαν ανθρωπίνο είδο. Έτσι γίνεται. Όταν πρέπει να βιοποριστεί από αυτό που κάνει, εκεί τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ μπλεγμένα. Γιατί τα όχι που πρέπει να πούμε εμείς ηθοποιοί, αν θέλουμε να είμαστε πίστη ο καθένας στο δικό του όρομα, έτσι όπως έχει χαράξει την πορεία, είναι πολύ πιο επώδυνα από τα... Ναι. και από τα ναι που θα πεις και από τις επιλογές που θα ναι. κάνεις. Έτσι. Ε, όπως επίσης, σημαίνει και το αντίθετο. Λε λες κάτι επώδυνα ναι σε αυτή τη δουλειά, ενώ θα okay. θέλει να πει όχι, αλλά γιατί τρέχει το ενίκιο yeah, και ναι, τρέχει yeah, yeah, yeah. το φροντιστήριο του παιδιού. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, πολλέ okay. φορέ κρίνουμε, διαβάζει, ειδικά τώρα στα social media που γράφει δίποτε το οτιδήποτε ή παλιότερα κριτικέ διαβάζει ε, και λε αυτό γιατί το έκανε. Ε, θυμάμαι, έπαιζε σε μια παράσταση στο αφιθέατο το του Σπίτου Ευαγγελάτου του και έπαιζε μια πάρα πολύ ευαίσθητη παράσταση. είχα κάνει και μια προσωπική επιτυχία, ήταν πολύ ωραίο ο ρόλο, αλλά και όλο το πράγμα και η σκηνοθεσία του Ευαγγελάτου. Και ήρθε κάποια άνθρωπο πάνω στο Καμαρίνι και μου λέει: Αυτό σα ευχαριστούμε για όλου σα για αυτή την υπέροχη εμπειρία κτλ. Γιατί κάνετε τηλεόραση. Και του λέω γιατί πρέπει <laughs> να ζήσω. <σύσσω> ε, <laughs> βέβαια, τι τα παιδιά. παιδιά. Δηλαδή η ερώτηση είναι άκυρη. Πάμε παρακάτω. <laughs> Μακάρι <laughs> να ζούσαμε σε έναν βιωτό κόσμο που μπορεί να κάνει αυτό που θε mm. να κάνει και αυτό να σου εξασφαλίζει και, ναι, και αυτό που σου Και να Αλλά μην το ξεχνάμε η τα... τηλεόραση μου πρόσφερε πάρα πολλά, όπως και σε πλήθο με συναδέλφων. Γιατί η τηλεόραση, η σωσ... αν κάνει σωστά την τηλεόραση, μπορεί να σε, να σε πάει σε άλλα επίπεδα. Σου ανοίγει δρόμο, σου δίνει αναγνωρισιμότητα σε, σε λαξεύει, σε φτιάχνει, σε, σου μειώνει πράγματα. Σου... Είναι, είναι σπουδαία δουλειά η, 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 η καλή τηλεόραση. Εγώ δεν υποτιμώ τίποτα από τα δύο. Ε, Μίλησα για το θέατρο εξ αρχή γιατί για μένα αυτό είναι μια πιο, πολύ πιο ισχυρή εμπειρία. Και για, μένα. Έτσι, για αυτό το λόγο. Αλλά ήθελα να θέξω και αυτό. Θεωρώ ότι ακόμα είμαστε πολύ πίσω και δεν μιλάω για Ελλάδα, πάλι μιλάω για παγκόσμια. Είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Μπορεί αυτό να αλλάξει. Ε, θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει. Πολύ κακή στο να διχειριζόμαστε την ανθρώπινη δημιουργία. Και αν κάτι είναι αυτό που τελικά μα πηγαίνει μπροστά, είναι μόνο η ανθρώπινη δημιουργία. Διαφορετικά, αν απλώ κάνει κάτι επαναλαμβανόμενο, είναι οκ, okay, είναι τέλειο αυτό που συντηρεί μια κατάσταση και δεν είναι και αυτό απαραίτητο. Είναι απαραίτητο, αλλά δεν πα μπροστά. Δεν κάνει ένα παραπάνω. Αν συντηρεί την κατάσταση, είναι το λάδι και το γρανάτι της μηχανής. Της ευρύτερης μηχανής. Η δημιουργία είναι επικίνδυνη. Όταν, λοιπόν, κάτι είναι επικίνδυνο γιατί η δημιουργία είναι επικίνδυνη, η δημιουργία ανοίγει τις πόρτες. Ναι. Ανοίγει τα μονοπάτια. Βάζει τις ερωτήσεις. Όταν, λοιπόν, δεν πρέπει να ερωτάμε πράγματα αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν μη καλοδουλεμένη μηχανή, γιατί αυτό είναι η σύγχρονη κοινωνία, και όχι μόνο, ε, η δημιουργία είναι επικίνδυνη. Ναι. Όταν μπορούμε σαν σύστημα να την ελέγξουμε και να είναι φαινομενικά επικίνδυνη, αλλά ουσιαστικά ακίνδυνη, είναι όλα μια χαρά. Όταν αυτό ξεφύγει και γίνει επικίνδυνο, τότε πάμε σε άλλε καταστάσει που όλοι. Η τέχνη λοιπόν είναι πολλά πράγματα μαζί, είναι αναγκαία. Ε, είναι μαγική, είναι χρήσιμη, είναι επικίνδυνη. Να κλείσω με κάτι τελευταίο. Και όταν κάτι είναι επικίνδυνο, ε, πέφτουν όλοι πάνω του να το προσέξουν <laughs> να μην γίνεται επικίνδυνο. Να το προσέξουν ή να το καταπνίξουν κάποιε φορέ. Αλλήλω, όταν φτάνουν σε τόσο σκοτεινέ περιόδου που υπήρξαν, θέλω να πιστεύω ότι τώρα με την ευρύτερη σύνδεση των ανθρώπων. Ε, που, η οποία ελοχεύει τρομερού κινδύνους Έχει τουλάχιστον ένα καλό ότι ε, αν φημωθεί μία παράσταση ή συμβεί κάτι ε, στη Βενεζουέλα, μπορεί να τη μάθει στη Μαδρίτη. ή μπορεί να το μάθει ναι, 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 η πληροφορία απλά και, να ταξιδεύει. Ναι, η άμεσα, πληροφορία ταξιδεύει. Ναι. Βέβαια, η πληροφορία ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι είναι εξαιρετικά κατευθυνόμενη και κατασκευασμένη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει τη δυνατότητα. Να... Το να κρυφτούν τα πράγματα είναι πιο δύσκολο. Α ελπίσουμε ότι αυτό είναι το μόνο ένα από τα καλά που έχει δημιουργήσει αυτό που λέμε η, η την παγκοσμιοποίηση ναι. τη πληροφορία. Ναι, ναι, ναι. Η τέχνη, εκτό από όλα τα άλλα, γιατί είχε τεθεί τώρα πολύ, είναι πολύ επίκαιρο, είναι πολυτέλεια. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί σε πολλοί κόσμο, εντάξει, τώρα μιλάω γενικοποιημένα, αλλά έχω αυτή την αίσθηση ότι θεωρούν ότι όλα τα υπόλοιπα μπορεί να είναι απαραίτητα. Αλλά το να πάω θέατρο, να πάω να δω μια ταινία, να δω κάτι, είναι πολυτέλεια. Και δυστυχώ αυτό έχει περάσει ίσω. Αφήνω να αστερίσκο εκεί και στην πολιτεία. Και αναφέρομαι στα μέτρα που έχουν θέσει ε, τώρα. Γιατί τα πήγαμε πολύ καλά στην κουβέντα μα και δεν θέλω να θυμώσω. <laughs> <laughs> Έτσι. <laughs> ε, κοίταξε να σου πω κάτι. Ε, θα απαντήσει η ίδια ιστορία. Η ίδια ιστορία έχει απαντήσει ότι και στι χειρότερε περιόδου και στι πιο δύσκολε περιόδου, ίσα ίσα που τότε ήταν που η τέχνη να ανθίζει και είναι απαραίτητη. Γιατί ο άνθρωπο ε, είχε, έχει και θα έχει ανάγκη ε, όλες τις μορφές τέχνης γιατί όλες οι μορφές τέχνης ε, τι κάνουν ουσιαστικά κάνουν μια ακτινογραφία του ανθρώπου και βγάζουν και δείχνουν και εμφανίζουν ε, από άλλες οπτικές τα πράγματα και ο άνθρωπο αυτήν την ανάγκη θα την έχει πάντα. Γιατί τον άνθρωπο, όσο και να τον περιορίσει, όσο και να τον σφίξει, όσο και να τον στριμώξει, όσο και να τα καταφέρει, κάποια στιγμή θα είναι έντονη η ανάγκη του να δει το διαφορετικό. Να δει την, 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 την παραδίπλα οπτική. Αυτή την προσφέρει κατεξοχήν κατά τη γνώμη μου η τέχνη. Οπότε η τέχνη. Ήταν, είναι και, και θα παραμείνει αθάνατη, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να περιοριστεί, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή στρατευμένη, μπορεί να αλλοιωθεί, μπορεί να δυσκολευτεί. Πολύ, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βλαφτεί η τέχνη, κατά την ταπεινή μου. Ναι, ναι, συμφωνώ. Και να κλείσω και να πω και εγώ τη δική μου γνώμη, μια που μπορώ να το κάνω, με επιτρέπετε, γιατί δεν έχω χορηγού, οπότε μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. μεγάλο πράγμα. Ναι, λοιπόν. Να πω το εξή. Για μένα η τέχνη, ε, όπως όπω το είπε, και είναι απαραίτητη. Και δεν είναι απλώ ε, ξέρεις, το κερασάκι στην τούρτα. Δεν είναι αυτό. Oh. Πολλές Πολλέ φορέ, όταν μιλάμε για την ψυχική μα υγεία, και αυτό πολλέ φορέ, σαν άνθρωποι, και εγώ ίδιο το έχω κάνει, την έχω επιβάσει πολλέ φορέ. Δηλαδή, όλοι νοιαζόμαστε για τη σωματική μα υγεία, αλλά τη ψυχική μα υγεία πολλέ φορέ θα την βάλουμε σε δεύτερη μοίρα. Mm. Θα στρεσαριστούμε, θα κάνουμε, θα, θα ανακτήσουμε, θα, θα, θα. Κάτι το οποίο εμένα που και μου προσφέρει ή έχει την πιθανότητα να μου προσφέρει μια τέτοιου είδου εμπειρία κάθαρση εσωτερική και ε, πω, εξύψωση και ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία όχι με την έννοια τη με την, την αγωγή τη ψυχή. Της ψυχής. Την εκπαίδευση τη ψυχή. Αν αυτό δεν είναι εκ των όνων, αν αυτό δεν είναι απαραίτητο, να το... Νομίζω πω ε, αυτό το, να το πω. απαντάει κάθε ακροατή ή κάθε. Όχι, το λέω γιατί πολλοί μπορούν να πούνε, μα είναι δυνατόν. Ξέρω εγώ, α πούμε, έχουν φαγωθεί οι καλλιτέχνε να είναι ανοιχτά τα θέματα να είναι τόνοι τάλι. Τα... Καλά, αυτό είναι μια πολύ μικρή. Μπορεί να υποθεί. Και μια πολύ Θα κάνουμε μια διαβόη Οι κάποιος. ίδιοι άνθρωποι σίγουρα, είμαι σίγουρο ότι οι ίδιοι άνθρωποι που το λένε, δεν μπορεί να μην έχουν ακούσει μια φορά ένα τραγούδι, να μην έχουν δει μια φορά ένα πίνακα, πάει... ακόμα και αν δεν έχουν πάει ποτέ του στο θέατρο δεν ξέρω ένα καραγκιόζι θα τον έχουν δει ένα, ένα σκίτσο ενός λουλουδιού θα το έχουν δει δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει προσεγγίσει ανθρώπινη, οποιοδήποτε ανθρώπινη ναι, μονάδα ναι, 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 με ναι. κάποιο τρόπο να αυτό μην που να λέμε αγγίξει, τέχνη ναι, να και να μην έχει Καταλαγιάσει με αυτό, να μην έχει ακουμπήσει πάνω σε αυτό. Οπότε και αυτό ο άνθρωπο που το λέει, και όλοι αυτοί που μπορούν να το λένε, γιατί τώρα πρέπει να πούν αυτό, ή γιατί αυτό αισθάνονται να πούν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να το πιστεύουν, Οι δηλαδή παράμετροι τώρα... Με... τώρα λειτουργούν προ αυτό, ε, για να πούν κάτι τέτοιο. Ή οι άνθρωποι, μα πριν, μα μετά. Δεν μπορεί να μην αγγίξανε κάπου την τέχνη. Άρα δε, δε, πρέπει να του σιχου... πρέπει... το Άρα είναι Άρα είναι. Α... Α... Αυ... Αυτό ακυρώνονται <σχι> Φράβο, ήδη. Φράβο, ακόμα μπράβο. και αν τώρα πρέπει να πούνε ναι, ότι για τον Οκτώβριο, για τον Νεύριο να μην ανοίξουν τα θέατρα. Εντάξει. Ε, μα ρωτάνε μα πώ θα δουλέψουμε <σχι> 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 και πώ θα ζήσουμε. Αλλά ακόμα και <σχι> αυτό αν χρειαστεί να γίνει, θα γίνει για λίγο καιρό, για ένα διάστημα. Εγώ να υπερασπιστώ από την πλευρά μου το θέατρο. Γιατί ούτε ζωγράφο είμαι, αν και θα το ήθελα, ούτε τίποτα άλλο. Το θέατρο, ε, ο, ο χορός είναι μαγικός, η μουσική είναι όχι απλά μαγική. Όμως το θέατρο, έτσι όπως το, το προσεγγίζω εγώ, ε, στη μουσική είσαι εσύ και το όργανο το οποίο παίζει μέσα από αυτό ερμηνεύεις. Ο χορός είναι το ίδιο στο κορμί ε, που κάνει α, όλα αυτά τα μαγικά. Ε, ο ζωγράφος μόνος του ζωγραφίζει και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα απομονώνεται από αυτόν, φεύγει από αυτόν, μπαίνει σε έναν λευκό τοίχο και έρχεται ο άλλος να το δει. Ο, το θέατρο είσαι εσύ με τον άλλον. Είσαι εσύ ο ίδιο όμω. Είναι ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Ναι, 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 ναι. Πιο πολύ κατά τη γνώμη μου από ότι είναι με οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνη. Όχι ότι, όχι ότι την ανεβάζω πάνω από αυτό. Απλώς λέω μια ειδοποιώ διαφορά που εγώ καταλαβαίνω. Συμφωμά. Όταν λοιπόν εγώ βγαίνω στη σκηνή και ξέρω ότι δεν έχω ούτε την κιθάρα αγκαλιά μου ή το πιάνο μπροστά μου για να ερμηνεύσω και να ταξιδέψω βά, ε, μέσω αυτού. Εσένα το θεατή. Ούτε είναι μια εικαστική τέχνη, ούτε η γλυπτική, ούτε η ζωγραφική, ούτε ο χορό που δεν θα μιλήσω, αλλά με το κορμί μου θα σου δείξω ό,τι έχω να σου δείξω. Αλλά είμαι εγώ με τη φωνή μου, με τον υδρότα μου, με το σπάσιμο τη φωνή, με το δάκρυ, με το. Είμαι εγώ. Εγώ και ο ανθρώπινο λόγο. Ε, είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του θεάτρου, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που το κάνει. Εξίσου μαγικό και. Είπαμε, είναι Για μένα εκείνη τη στιγμή μιλάς με κάτι υπερβατικό. Αν υπάρχει. Το χρησιμοποιείς καταχρηστικά, μιλάς εκείνη τη στιγμή με κάτι θεϊκό, κάτι που σε ξεπερνά έναν τον ίδιο. Ε, αυτό, εγώ έτσι τουλάχιστον το προσεγγίζω. Αλλά πάλι είναι φυσικά. Έρχεται yeah. από μένα, είναι, είναι προσωπική άποψη, δεν πάει να για όλου. Αλλά εγώ το βλέπω έτσι. Είναι κάτι το επαφή με το υπερβατικό. Mm -hmm. Και είναι φοβερό και θεωρώ ότι υπάρχει τρόπος να μείνουν ανοιχτά θέατρα. Πάντα υπάρχουν τρόποι να το Με ασφαλέ, με, 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 όλες όλε τι ασφαλέ Αυτό να είναι, σίγουροι, τρόπος. να είναι σίγουροι οι θύνοντες, ότι ναι. συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί. Ανάση, θα κλείσουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου και εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν μια υπέροχη κουβέντα και είπαμε πολύ ωραία πράγματα και πήρα και εγώ πολύ ωραία πράγματα. Αυτό εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, να συνεχίσουμε δυνατά ο καθένα σε αυτό που κάνει. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, προσωπικό αλλά και συλλογικό. Τα προσωπικά στοιχήματα ε, συνθέτουν μια συλλογική προσπάθεια που πρέπει να γίνεται. Και τελικά ο άνθρωπο βρίσκει το δρόμο του. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ ξανά. Να σε κατά να κατά και εγώ, Γιώργο. Over and out.